έλα στην τούμπα για να σου δείξω. Έλα! Βάλε κλασική μουσική, αγόρι μου! Βάλε κλασική μουσική! Έλα, έλα! Έλα, 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 έλα! Για πάμε! Για πάμε! Για το τσακαλό καταπληκτικό μας κόρφο επιμυρό καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα χιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα ενοχώρια και να δώσουμε σήμερα υπερατού δωράκλα από τα πιο ακριβά δώρα που έχουμε δώσει ποτέ στην εκπομπή. Σήμερα και αύριο σε δύο μέρες για το δώρο ξεπερνάει τα 200 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολάηδης. Έλα ρε Αντρέ! Έλα ρε Αντρέ! Τι κάνεις! Από τον ομό Αχαΐας σούταρε! Από τον ομό Λακωνίας! Από τον ομό Θεσπρωτίας! Από τον ομό Ηλίας! Από όποιον ομό εκτός από το Αγρίνιο! Έξω από το σπίτι του! Μπαμ! Πάρτο! Αυτό θα είναι το πιο αρχιγάτο πρωτάθλημα που πήρε ποτέ ομάδα. Και λέω αρχιγάτο από τον αρχηγό. Εσείς μπορείτε να αλλάξετε όποιο γράμμα θέλετε. Όπως είπα και στο Car Life, κάνουμε και Car Life τώρα. Ωραία φίλε, μεγάλες στιγμές. Και όσοι βιντεάξει το αυτοκίνητο, ξημερώματα, νύχτα, μεγάλες στιγμές. Ζουμουσού είναι όλο αυτό, ζήστε το! Ζήστε το όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Ζήστε το. Το πιο αρχιγάτο πρωτάθλημα ever. Και αλλάξτε όποιο γράμμα θέλετε. Δίπλα-δίπλα είναι τα γράμματα, συνορεύουν αυτά που σκέφτομαι. Ναι, ναι, αυτό που σκεφτήκατε κι εσείς. Αυτό ακριβώς. Δώσε ρε Δημάκη, δώσε! Έτσι το κάνουμε! Αδευτέρωτε αρχηγέ! Αδευτέρωτε Αντρέ! Έτσι, έτσι απλά. Σε παραζάλει ο κόσμος, υποκλίνονται όλοι και όλες στον Παδεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Όλοι, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να σας πω ότι σήμερα και αύριο, δύο μέρες για τη δώρο 200 ευρώ, δεν μου πάει η καρδιά να το δώσω μόνο σε μία μέρα, σε μία εκπομπή. Σήμερα και αύριο λοιπόν, τα μηνύματά σας γράφετε FM, αφήνετε κενό, και το στέλνετε στο 54526. Θα το κάνουμε και με τα μηνύματα. Αλλά επειδή αυτό το δώρο που δίνω είναι και είδος ανάγκης, είναι μια καταπληκτική κουζινομηχανή Bosch. Bosch Mam. Έτσι λέγεται. Θα κάνετε Mam τρελά γλυκά. Η Bosch που είναι το αφεντικό στις κουζίνες και στις κουζινομηχανές. Γι' αυτό και λέγεται Bosch. Με παχύ το σίγμα. Bosch. Αν νομίζετε μέχρι τώρα ότι η πιο σημαντική μηχανή είναι η μοτοσικλέτα ή η μηχανή του αυτοκινήτου σας ή η ξυριστική μηχανή ή η αλωνιστική μηχανή, κάνετε λάθος, είναι η κουζινομηχανή! Διότι βγάζει γλυκάρες! Αξίας 200 και ευρώ το δώρο. Είναι υπερατού δωράκλα, η ιδανική συσκευή σε μοντέρνα χρώματα είναι αυτή με την οποία μαγειρεύουν στο Bake of Greece τον Αλφα που κάνει τα πάντα! Και ο Σκράπας μπορεί να βγάλει γλυκάρες. Και ο άσχετος, εγώ άμα πάω θα σας κάνω γλυκό να γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Με ανοξείδωτο μπολ ανάμιξης, αυτό είναι το πιο σημαντικό μπολ. Ούτε το handball, ούτε το baseball, ούτε το football, αλλά το μπολ από την κουζινομηχανή της Bosch. Με όλα τα είδη μέσα, ζύμης ιδανικό για όλα. Τα είδη ζύμης. Μείγματα, γρήγορη, εύκολη λύση, αποθήκευση στο ζαχροπλαστικό σας εργαλείο στο μπολ ανάμιξης. Εύκολη ασφαλής χρήση χάρη στην πολυτουργική στο βραχίων που έχει το Easy Arm Lift. Τρισδιάστατο πλανητικό σύστημα ανάμιξης. Μα τι λέω, μπιπ! Μου τρέξαν τα σαλάκια! Αυτό το δώρο δίνουμε. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τέτοια δώρα. Σαν την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Σαν τον τρελό τον 810. Πουθενά αλλού. Σήμερα και αύριο, FM κενό το μήνυμα στο 54526, αλλά και για εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα και επειδή αυτό είναι, δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης, θα γεμίσετε το σπίτι σας με μυρωδιές, με υπέροχα εδέσματα, θα μου γράψετε και τα τρία τελευταία, θα μου πείτε τα τρία τελευταία ψηφία από το
τηλέφωνο σας, σας βάρω στην κλήρωση. Μην ξεχνάτε, νούμερο ένα ψαραγορά στην πόλη, μακράν. Τον παρακολουθούν με κιάλια οι υπόλοιποι. Τα ψάρια το πρωί κάνουν ύπτιο και απλωτές με τον Ποσειδώνα και τις Γοργόνες, και το μεσημέρι με το έντρομο βλέμμα του. Όχι ρε μου, μας πιάσανε πάλι και μας πάνε στον Αιγαίον, στην Ψαραγορά και στο Διοικητήριο 214.000, αλλά και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Τα καθαρίζουν σαν τη μανούλα τη γλυκιά. Τι άλλο να έρθουν να σας το ταΐσουν στο στόμα, να σας φορέσουν και σαλιάρα. Και βέβαια γλυκάρες, καφεδάρες, τουρτάρες, παγωτάρες με τρομερές γεύσεις, πατέντες Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία και στα δύο Ζαχαροπλαστεία στην Καρόλικη Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια, μην ξεχνάτε εκεί οι τούρτες με όποια απεικόνηση θέλετε πάνω. Γενεθλίων, γάμου, σούξου μουξου. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφεται αθλητήριος. Κάνουμε και car life, τρομάρα μας. Η τεχνολογία, μη βράσω μέσα. Και όσοι γελάς, στα 47 τραβάμε φίλε τον εαυτό μας. Η απορία, καλά λέει, πώς γίνεται λέει και έχεις τα δύο χέρια στο τιμόνι. Πού το βάζεις το τηλέφωνο. Εκτός ότι είναι και πονηρό το, έτσι. Και δεν εννοώ που το βάζεις εκεί που σκέφτεται. Όχι, εννοώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο άτομο μέσα, όχι. Βεντούζα στο παράθυρο ρε. Βεντούζα όπου σου πηγαίνει ο ΠΑΟΚ. Εκεί ήθελα να καταλήξω φίλε, να κάνω το συνειρμό μου. Βεντούζα. Ελλάδα! Και επειδή με πιάνει, με πιάνει, με ώρες, με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ώρες, με πιάνει μια τρέλα τους πάντες να νικήσω. Παιδάκια, στο ΆΚΑ όλα εντάξει χθες, ευτυχώς που δεν έπεσε καμία σερπαντίνα να σκοτωθεί κανένας προπονητής ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μιλάμε θαύμα έτσι ευτυχώς, με κομμένη την ανάσα, έβλεπε όλη την κοινωνία. Ευτυχώς που δεν άνοιξε καμιά χαρτοτενία να βρει κανέναν άνθρωπο, να τον αφήσει στον τόπο, να τους πάσει τη σπονδυλική στήλη, να πάθει βροχοκύλη. Να πάθει ανεμογκάστριο, οτίτιδα, πλατυποδία, συχνουρία, προστάτη, ευκυλιότητα και ό,τι μπορεί να προκαλέσει μια ανοιχτή καρτοτενία. Με κολάρα. Και το κολάρα γράψτε το με ό,τι γράμμα θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Τους είδατε πως ξεσκεπάζονται. Σουλατσάριζαν οι οπαδοί του Βάζελου με μαχαίρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έφτασαν στον πάγκο και εκεί δεν είπαν «Τέλος, φεύγουμε! Όχι, πάμε! Γεια σας!» Ξαναέμειναν και έπαιξαν. Βλέπετε πόσο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Τους βλέπετε που είναι φιλαράκια. Τους βλέπετε που ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα. Διακόπτεται ξανά γιατί έχουν μπει άλλοι μέσα με λωστούς, με σίδερα, με μαχαίρια αυτά. Και ξαναβγαίνει ο διαιτητής. Δηλαδή δέχεται να παίξει ο γάβρος. Αυτοί είστε. Και το ξεβράκωμα είναι κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα πέφτουν οι μάσκες σας. Γιατί αυτή η θεία δίκη είναι η πιο φοβερή θεία ρε κουφάλες. Και είμαστε όλοι ανήψια της. Κάθε εβδομάδα λοιπόν θα ξεβρακώνεστε. Κάθε εβδομάδα θα φαίνεται πόσο πολύ το στήσατε πέρσι για να μου κλέψετε το πρωτάθλημα. Με μια ανοιχτή χαρτοτανία. Ρε πεσκέδες! Ρε πεσκέδες! Τους είδατε, ξαναβγήκαν. Μια χαρά! Μια χαρά! Και λέω, εχθές το στομάχι μου με έπιασε και σκεφτόμουν τι θα γινόταν αν ένας, όχι 50 και 200 που μπήκαν και σουλατσάριζαν μέσα στο κουλουάρ του ΆΚΑ, ένας μόνο, ένας, θόλωνε πέρσι ή και φέτος και έμπαινε μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι. Ένας λέω, όχι 200. Αν έμπαινε ένας, ξέρετε τι θα κάνανε. Με τα πόδια θα έφευγαν από το γήπεδο και θα κατέβαζαν τον κόσμο, προπονητές, μασέρ, παίκτες, γιατρούς. Με τα πόδια θα περνούσαν τα μάλγαρα. Φουρά ακριβώς. Φουρά. Καταλάβατε λοιπόν, αυτή είναι η υποκρισία τους. Εμάς δεν μας πέφτει με τίποτα. Να το ξέρετε, σας το λέμε κάθε εβδομάδα. Δεν μας ακούτε, σας ανοίγουμε τα μάτια. Βάλε Προκόφιεφ, βάλε Παγκανίνη, βάλε Μπαχ, βάλε Μπετόβεν, βάλε Μόσαρτ, βάλε Χάιντν, βάλε Τσαϊκό.
Μαλινόφσκι, ρε κουφάλα, ηχολήπτη! Δέντρου εννοώ ή δοντιού. Έτσι. Ξέρεις πως αγαπάω. Και όσοι που την έχεις τόση, την αυτοπεποίθηση, τη διάθεση να προσφέρεις. Γελάς, ε. Γελάς. Αυτά που λέτε. Του έρχεται λοιπόν και του στρώνεται. Του έρχεται και του στρώνεται. Έχει γίνει πριν το 1-0. Εγώ λέω ότι δεν ήταν πέναλτι. Εσείς βγείτε και πείτε ότι είναι. Και από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Γκάκο. Ναι μεν βάζει το χέρι του ο Κρέσπο, τυφλός δεν είμαι και εγώ βλέπω. Αλλά το βγάζει το χέρι. Και προσέξτε αυτό το οποίο σημείωσε ο Κάκος. Πέφτει ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού και ξανασηκώνεται να παίξει. Ούτε ζητάει πέναλτι, ούτε είναι ο Κρέσπο κανένας μπούφος άπειρος να του κάνει πέναλτι. Σηκώνεται να παίξει ο παίκτης κανονικά. Καλά. Για τα κυροθέντα γκολ του Τσούμπα, ένα είναι βέβαιο και το ξέρετε, ότι όταν έβαλα το στοίχημα για τα 9 γκολ από τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, Τσούμπα, Τσούμπα, παικταρά μου, και βγαίνεις ρε Βαρούχα που είναι σαν να έχεις φάει 7 πατσάδες αναμειγμένους με παστίτσια, δεν είναι ένα βήμα πριν να τα βγάλει όλα. Αυτό που λέμε, παιδιά, παιδιά, όχι, όχι, παιδιά, όχι εδώ, όχι εδώ, σακούλα, παιδιά, σακούλα. Εγώ πώς έχω μια σακούλα μόνιμα πίσω στο αυτοκίνητο. Δεν την γλιτώνω. Πού να ξέρω ο Δόλιος όταν έβαζε το στοίχημα. Ότι θα ακυρώσουν τόσα γκολ του. Ότι θα βάζει γκολ το ένα μετά το άλλο. Θα το ακυρώνουν του παιδιού μας. Καλά, εδώ θα λέει ιστορίες στην Αγγλία στους φίλους του στην Arsenal. Oh my goodness. Στο ένα γκολ που βάζω, μάλλον στα 5 γκολ που βάζω, μετράει το ένα. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω, μου τα ακυρώνουν. Εμείς δεν αποσύρουμε το στοίχημα. Φέρε το κατσαρόλι και μη σε νοιάζει. Και στο στούντιο θα τη φέρω. Και τατουάζ να την κάνουμε την Ποφίλιου. Χένα. Πάλι ξεμαρκάρε το άνθρωπος και πάλι λέει ο Παστίτσιο, εδώ βλέπουμε αποθήμε το χέρι, αποθήμε το χέρι, τι αποθήμε το χέρι, βλέπουμε ξακάμωρα τη βάση μου, αποθήμε το χέρι. Βγάλ' το να μας ενοχλεί, μην τα τρως τα γκονάρια, μην τρως τη γωνία που είναι καλοψημένη, φάει από τη μέση. Το βλέπουμε το μέσα, το βλέπουμε, ξεκάμωρα που αυτή τη φάτσα του λες, φίλε, μια χτυπητή ακόμα και μια κολοκυθάκια γιατί την καθαρίσαμε. Μπορείς να μας τα φέρεις όλα μαζί. Και εκείνο έτσι. Γατάκια! Γατάκια! Έτσι απλά. Άνοιξε σπουλάκι μου κρυσταλιέρα. Ελάτε γιατί έχουμε ζουμουσού. Λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Προσκυνά όλη η Ελλάδα το Παθεσσαλονίκη αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Την ανωτερότητά του. Τα ψυχικά του αποθέματα. Τον μεγάλο αδευτέρωτο αρχηγό του. Μην ξεχνάτε ότι επειδή θέλω να τα λέμε όλα εδώ, αν δεν βγάλει ο Πασχαλάκης τη δυσκολότατη κεφαλιά πάνω στη γραμμή, μπορεί να είναι άλλο μάτς αν έχει γίνει εκεί 1-0 και δώσει και το πέναλτι μετά 2-0. Έχω τον κορυφαίο τερματοφύλακα Έλληνα κάτω από την εστία. Όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο Μπεν Λίπερ της Μάνκαστορ, δεν λέω ότι είναι ο Τζιάν Λουίτζι Μπουφόν της Ελλάδας, ο Ζάμαρι Πφαφ της Θεσσαλονίκης, δεν λέω ότι είναι ο Λεύ Γιασίν, ο Ρινάτ Ντασάεφ της Τούμπας, αλλά έχω τερματοφύλακα που μετά από χρόνια μου έχει δώσει μόνος του προσωπικούς βαθμούς και δεν εννοώ ούτε μοιοπίας, ούτε Κελσίου σαν κάτι άλλους που είχα παλιότερα. Και σφιγγόταν το στομάχι μας. Βγάζει λοιπόν το 2 μέτρα παλικάρι πάνω στη γραμμή. Αλλά Gordon Bucks απόκρουση. Πάνω στη γραμμή, δυσκολότατη κεφαλιά. Να τα λέμε όλα. Γιατί μόλις κάνει κανένα γκέλ, μόλις κάνει καμιά γκάφα, πέφτουν επάνω αυτοί που περιμένουν να το φάνε ζωντανό. Τεράστια η χαρά του κόσμου που δεν σταμάτησε να τραγουδάει. Ανίποτη η τρέλα, το πάθος. Δεν περνούν οι μέρες
Και βέβαια, το σημείο κλειδί του αγώνα. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγά. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Αυτή είναι η κίνηση ΜΑΤ. Μέχρι το 40 το ΜΑΤ δεν πάει όπως θέλουμε. Η ομάδα δεν δείχνει αυτά που πρέπει το πρώτο ημίχρονο και κάνει την κίνηση ΜΑΤ ο μεγάλος Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο μεγάλος. Σας γράφω όλους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Σας γράφω στα καμπανέλια μου και φορώ το σκούφο. The balance, the confidence, the determination, the aggressiveness. Unfortunately, Park always wins. The mental aggressivity and causes, first of all. Chats, listen to me, the huge quality, ρε man. The huge quality. Θα ξαναπώ, όταν θα έχω πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος, αβάτζω, κράτα ένα, we fuck you. Και κέρασέ τους ένα πονταλάκι έτσι κερασμένος από μένα. Σας κλείσαμε στη φάκα εννοεί, η εκπομπή δεν βρίζει ποτέ. Κόντρα στο Τζαμούρι που έκανε ό,τι μπορούσε ο Τζαμούρης. Κόντρα σε χούλιγκανς που ξαφνικά βρέθηκαν χούλιγκανς του Πανετολικού. Οι άνθρωποι που σ' άλλα μάτς στόμα έχουν και μελιά δεν έχουν. Να ρίχνουν μολότοφ στα εστιατόρια πριν το μάτς. Ε, πού βρεθήκαν αυτοί ρε παιδιά, σοπάτε ρε. Τόσο κόσμο Πανετολικός. Και ο Πανετολικός βέβαια σαν να παίζει τον αγώνα της ζωής του, σαν να μην υπάρχει αύριο έτσι. Με πατήματα πάνω στα πόδια, με αγωνιές, με πάθος. Όσο σε κανένα άλλο μάτς. Δεν λέει κανένας γι' αυτό τίποτα. Ότι με μας κυλιάζουν όλοι. Με μας κυλιάζουν όλοι. Θα πάνε τώρα άλλοι, πήγαν άλλοι περίπατος, έτσι, ξεκάθαρα. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε το, όλο αυτό, το ξαναλέω, το πιο αρχηγά το πρωτάθλημα που θα έχει πάρθει ever. Με τέτοιους, σαν τον Αντρέ, έρχονται οι τίτλοι. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ, να κάνω την ανατροπή του πρωταθλήματος, να πετυχαίνω την πιο σημαντική νίκη. Για μένα αυτή που έγινε το Σάββατο είναι η πιο κομβική νίκη του πρωταθλήματος. Σε αυτό ειδικά το σημείο. Και καλά, περίμενα κάποιοι χθες τι, ότι ο Βάζαλος τα γελάει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο. Είδατε, σιγά μην, τι, ότι θα είχανε πόντο ο Γαύρος. Δεν πρόκειται ο Γαύρος να χάσει. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, όποιος έπαιξε λεφτουδάκια, ότι θα κερδίζει με κάθε τρόπο, έτσι. Βέβαια θα μου πεις ο Γαύρος για να πάρει φέτος μάτς στα χαρτιά, φτάσαμε Μάρτι. Είναι και αυτό μια πρόοδος, έτσι. Δηλαδή, ψιλοαργήσανε κιόλας. Αλήθεια να λέμε. Αλήθεια να λέμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και στέλνετε στο 54526 τα μηνύματά σας, γιατί έχω κουζινομηχανή Bosch αξίας 200 και ευρώ. Υπερατού δωράκλα. Άνοιξε το κιόσι! Χαρείτε το, ζήστε το. Δεν πέφτει με τίποτα. Φεύγουν τα καραβάνια στο Βόρειο Πόλο. Πέφτουν τα παουξάκια μπρούμητα και ανοίγουν τρύπες για να ψαρεύουν μέσα στον 15-ποτο πάγο για να ψαρεύουν οι Εσκιμώοι τα ψαράκια τους. Αυτό ήταν φλιτζανάκι, το πρώτο ήταν, περίμενε, ξανά λίγο. Το πρώτο είναι φλιτζανάκι από καφέ ή εξάδα. Και έχεις πάρει ένα από την εξάδα, ένα φλιτζανάκι του καφέ. Σεμνά, ταπεινά, αγόρι μου. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο γλέντι, θα ανοίξουμε σε λίγο γραμμές να μιλήσετε εσείς, να βγάλετε αυτό που έχετε από μέσα σας. Τρομερή ψυχή. Φυσικά δεν ξέχασε κανένας να το αφιερώσει στον Μαουρίσιο, όταν ένα μέλος της οικογένειας είναι στο κρεβάτι του πόνου, όταν περνάει δύσκολα, τα υπόλοιπα μέλη, τα αδέρφια του δεν τον ξεχνούν. Αυτό έκαναν και οι συμπαίκτες του. Αυτό έκαναν και οι συμπαίκτες του. Και βέβαια, η ανάρτηση του Βαρέλα, που είναι σαν να λέει παιδιά ανανέωσα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αν δεν αγαπήσεις αυτήν την ομάδα, τότε πια να αγαπήσεις, έγραψε ο Φερνάντο Βαρέλα, που πάλι ήταν πίσω βουνό. Όλα τα φώτα όμως πέφτουν σε αυτόν τον άνθρωπο που στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, σε αυτόν που έστελνε ψεύτικες ακτίνες στη Βόλφσμπουργκ πέρυσι το καλοκαίρι, πρόπερσι το καλοκαίρι δηλαδή, για να μείνει εδώ για να συμφωνήσει. Γιατί το μυαλό του ήταν εδώ. Εννοείται ότι ο 32χρονος τότε, 31-32, Βιερίνια θα έβρισκε άνετα μία ομάδα στην Bundesliga. Άνετα θα έβρισκε μία μεσαία Αγγλική. Ή άνετα θα έβρισκε μία από τη δεκάδα και πάνω στην Πορτογαλία.
ανετότατα αν ήθελε. Το μυαλό του όμως ήταν εδώ. Έπρεπε να γυρίσει εδώ στον τόπο του, εδώ που γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, εδώ που γέννησε το κοριτσάκι του, εδώ που αγαπήθηκε όταν άσημο επαρχιοτόπουλο με λασποτήρα, χέτη και κυλίτσες ήρθε από τα δεύτερα της Πόρτο για να γράψει τη δική του ιστορία σαν ένας σύγχρονος μεσσίας του ΠΑΟΚ που έπρεπε να έρθει στον τόπο του για να δοξαστεί. Και φυσικά είπε την κουβέντα που έκανε τεράστια αίσθηση ο Ρασβάν. Ότι αν μπορούσα θα τον έπαιρνα σπίτι μου. Θα ήθελα να είναι γιος μου. Λίγες μέρες πριν είχα πει κουβέντα εδώ στην εκπομπή που μπορεί να λέω 700 λέξεις να πούμε το λεπτό, αλλά σκέφτομαι πάρα πολύ καλά όταν είναι να πω τέτοια πράγματα. Και είπα, αν είχα τη δυνατότητα με ένα ραβδί, έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να τον φέρω πίσω στα χρόνια του, στη νιώτη του, εννοείται μετά από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, θα το έκανα για να ξανακάνω νέο τον Αντελίνο Βιερίνια. Για να ξανακάνω 28 χρονών τον Αντρέ. Και αυτή τη φορά όχι να μου φύγει. Όχι να μου φύγει με πλημμυρισμένα τα μάτια γιατί ήμουν φτωχός από λεφτά και έπρεπε να πουλήσω τα ασημικά μου που λέει κάποια ψυχούλα για να επιζήσω. Όχι. Αυτόν θα διάλεγα. Να κάνω έτσι τάγκ με ένα ραβδί και να είναι όχι 33, να είναι 28, 27. Γύρισε λοιπόν ο αρχηγός και σε όλους γύρω του δείχνει τι σημαίνει να είσαι αδάμαστη ψυχή. Να είσαι αδευτέρωτος, να έχεις ψυχή, να δώσεις και στους υπόλοιπους τα πόδια σου παρότι είσαι 33, να βγάζουν φτερά, το βλέμμα σου να πετάει σπίθες, να σου έρχεται η μπάρα και να λες δεν υπάρχει περίπτωση όπως σου στρώνεται έτσι, πάει απέναντι εκεί που οι αραχνούλες έχουν κάνει τη φωλίτσα τους. Και πάρ' το να έχεις. Και πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ φαίνεται στο ότι κάνω μια τέτοια ανατροπή. Και το τι είναι το ρόστερ μου πλέον με το αριστερό μου και το δεξί μου. Εννοώ back. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Με το αριστερό μου back. Το αριστερό μου back είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός. Ο τεράστιος παίκτης. Που στα μάτς που η μπάλα καίει θες στον τελικό κυπέλου πέρσι που εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Θέλεις φέτος με την Τρίπολη. Θέλεις με το Γαύρο. Θέλεις με τον Πανιόνιο. Θέλεις τώρα προχθές. Όταν η μπάλα καίει, τότε το παίρνει πάνω του. Γιατί οι ηγέτες εκεί ξεχωρίζουν. Σε αυτά τα μάτς που δεν φοβούνται να πάρουν την ευθύνη. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα την Παρασκευή, τι είπε σε παρέα που υπήρχε κοινός γνωστός, γκαραντί καρατσεκαρισμένο από 100 πλευρές. Εκεί θα μείνω να παίξω. Εκεί είναι πλέον η θέση μου. Η αλήθεια είναι ότι όταν γύρισα ήθελα να παίξω μπροστά. Ίσως και φέτος κάποιες φορές. Τώρα όμως γουστάρω. Μην περιμένετε να προωθηθεί ο Βιερίνια. Δεν θέλει κιόλας. Γιατί να το κάνει. Σκοράρει με τη συχνότητα που σκόραρε όταν ήταν αριστερό εξτρέμ. Και γιατί. Γιατί έχει όλο το χώρο μπροστά του. Έχει όλο το χώρο να κάνει 40 μπαλιά. Έχει όλο το χώρο να προχωρήσει. Γιατί η αμυντική είναι πάνω στον αριστερό εξτρέμ. Είτε είναι ο Ζαμπά, είτε είναι ο Ερίκε, είτε είναι οποιοδήποτε είναι. Είτε είναι ο Καντουρί, είτε είναι ο Μπίζεσβαρ. Το δεξί τους μπακ είναι πάνω στον αριστερό μου εξτρέμ. Και έτσι με τη συνεισφορά του σπουδαίου, του δεν θα γίνω ποτέ αφήσα σε δωμάτιο Κρέσπο που πάει και καλύπτει το αριστερό άκρο όταν ο Αντρέ προωθείται. Έχουμε ένα επιπλέον όπλο στη φαρέτρα. Που κανένας δεν έχει ετοιμαστεί για ένα αριστερό μπακ που έρχεται και γίνεται αριστερό εξτρέμ. Που γίνεται δεκάρι, που γίνεται ένας δεύτερος φορ πίσω από την πλάτη των φορ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός. Όλοι υποκληθείτε στον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Στην κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα από πέρσι κιόλας. Σε αυτήν που έδειξε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Ο καθαρός ο τρόπος. Λύσαξε ο Τσαμούρης να δώσει πέναλτι, να ακυρώσει γκολ. Να αφήσει κάρτες, μαρκαρίσματα, χτυπήματα. Λύσαξε και δεν του πέρασε. Ζούμου σου, ζήστε το όλο αυτό. Αυτό έχω να πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έχω κουζινομηχανή, καταπληκτικό
εργαλείο για γλυκά πάνω από 200 ευρώ η αξία του. Το κληρώνουμε σήμερα και αύριο με τα μηνύματα. Και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, μέσα από το σταθερό τα τρία τελευταία ψηφία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο, νούμερο 1 συνεργείο, με την εγγύηση της Ελλάς Service, κορυφαίας οδικής ασφάλειας. 47-43-12 τηλέφωνο, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα όλα για το αυτοκίνητό σας, εκεί. Τα πάντα όλα, φανοπία, βαφία, καλύμπρες, τμήμα ελαστικών, τμήμα αγριαεροκίνησης, όλα για το αυτοκίνητό σας, συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές και βέβαια η οικογένεια Χατζοπούλου. Τα αδέρφια Βασίλης Λευτέρης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θα κάνουμε με το αυτοκίνητό σας. Και σας δίνουν και αυτοκίνητο αν πρέπει να μείνει το συνεργείο, στο συνεργείο το δικό σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δεν πέφτει με τίποτα λέμε! Έλα, εδώ είμαστε, μπουκάραμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Λίγο κλασική μουσική μπορώ να έχω μαέστρο για λιγάκι. Μπορεί να είναι και λιγότερες πλέον. Θέλω κορδέλα στο Λευκό Πύργο. Κορδέλα στο Μέγαρο Μουσικής. Κόντρα το Πούλμαν με τους παίκτες και το κατσαρολικό. Ξεζώνω τους με τα πουκάμισα από την κουστούμια απ' έξω. Με δεμένες τις γραβάτες στο κεφάλι. Κάποιοι γυμνοί, κάποιοι με σηκωμένα τα μπατζάκια, κάποιοι με σαγιονάρα, κάποιοι με ανάποδα φορεμένο το σακάκι. Και επάνω ο Ιβάν, ο Ρασβάν και όλα τα σεβάν λίγοντα που μας κάνουν ευτυχισμένους. Και ο άλλος με το βαν που σούταρε να πούμε από τα Χανιά για να βάλει γκολ στο Αγρίνιο. Όλοι να είναι εκεί, κόντρα το λεωφορείο στην Παραλιακή και ο λαός να κάνει αψίδα θριάμβου με πυρσούς. Να περάσει μέσα από λαό, από όχλο, από λαοθάλασσα, από τσουνάμι τρελαμένων παοξίδων. Να περάσει το Πούλμαν. Πάμε σε γραμμές. Γιατί γίνεται σφαγή μου, λέει ο Κιώσης. Πέντε περιμένουν. Να ξαναπώ, επιτρέψτε μου ότι σήμερα κληρώνουμε καταπληκτικό σήμερα και αύριο. Κουζινομηχανή Bosch. Το αφεντικό στις κουζινομηχανές. 200 και ευρώ η αξία του. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία εσείς που θέλετε μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Δεν ξεχνάτε για κατασκευές, για αναδομήσεις, για ανακαινήσεις, για διακόσμηση. Ο ειδήμονας, ο ειδικός, ο πρώτος με διαφορά είναι ο Δημητριάδης. Τηλεφωνήστε στο 323-003 Δημητριάδης Construction. Αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει με τρομερές συνεργασίες παντού. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Ένα, δύο, τέσσερα αυτού μένει στο πρόλογο του βου. Λοιπόν. Ένα, δύο. Κωστή. Ζουμουσού αφού μπορείς... σας πρόλαβε ο Τουβού. Λοιπόν, μπορείς να λες ό,τι θες. Να ξέρεις από εδώ και πέρα τα γράφω για να μην μπερδεύομαι. Αυτά που θέλω να πω, εγώ θα τα πω. Όχι, ρε, πέτα το χαρτί, ρε. Θέλω να σε αυθόρμητούμπα να πούμε. Αυθόρμητα βγαίνουν. Λοιπόν, εννοείται. Πάει μετά το 1-0. Καλά, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, τσούμπα. Έχω πληροφορίες ότι μέσα στην ΚΕΣ κοσμούν φωτογραφίες της Νατάσας. Νατάσας. Είναι φανατική. Είναι έτσι. Φανατική. Μπορεί ο θείος να δουλεύει εκεί, ο πατέρας της, ο ξάδερφος και εγώ. Είναι, ο άντρας της. Φανατική. Μαζεύονται όταν κάνουν σε συμβούλια στην ΚΕΔ και τα λοιπά, παίζουν ποφίλιου. Έτσι. Να ξέρεις. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Σαμούρης, μετά το 1-0, το πέναλτι τέλος πάντων αυτό, πάει ο Βιερίνη εκεί δεξιά να εκτελέσει ένα φάουλ. Δεν ξέρω, δεν το είδε κανείς, δεν το πρόσεξε. Ναι, για πες. Και πάει ο Τσαμούρης και καθυστερεί, ας πούμε, και του λέει: Βιερίνια, φύγε να παίξω. Έλα, φύγε, του λέει. Τον πούλο! Και το δίνει κίτρινη. Δεν το είδα αυτό. Πού να, φίλε, μέσα σε εκείνο που έγινε. Τον δίνει κίτρινη και ενώ θέλει ο Βιερίνια να παίξει με τον Business Bar, αυτός που βγάζει κίτρινη να γράψει το όνομα του Βιερίνια την κίτρινη που έφαγε. Ρε, φύγε να παίξω. Για ζώτανε, δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Για τη δε περιγραφή του Λικουρόπουλου, τα γράψετε στον τοίχο, δεν έχω να πω τίποτα. Η λύσα η κακιά, μου αρέσει χθες ότι γιατί νομίζουν ότι πάμε να δικήσουμε τον ΠΑΟΚ με το ζόρι να το εκμεύσει του μήνου, ότι τόσα χρόνια μια χαρά συμπεριφερόμαστε εμείς τον ΠΑΟΚ. Άστο, φίλε. Μη φας. Μη φας. Καραπαπάς είπε ότι στο πέμπτο λεπτό που μπήκανε εκεί λέμε μαχαίρια. Ναι, αλλά ξέρετε. Λέει μαχαίρια, τα είδαμε, λέει. Όχι, τα είδαμε, βεβαίως. Άλλο, φίλε, η ανοιχτή χαρτοτενία είναι πιο σοβαρή. Άστο. Μπορεί να σε σκοτώσει, φίλε. Έχει σκοπεί με φέλο χαρτί. Έχει κόψει το δάχτυλό σου.
Άστο, φίλε, θάνατος, πεθαίνεις, φίλε. Ξέρεις, είναι πολύ χοντρό, δεν είναι. Τι, άστο, φίλε, από χαρτί, μη σε βρει, φίλε, Σερπαντίνα. Έρχονται οι αφή μπαμπούλα, οι τεκτονίδοι, όλοι, να πούμε, παχούμις, όλοι. Μαλώνουν ποιος θα σε θάψει. Λοιπόν, για τον Κάπτεν, τι να πούμε. Μόνο που την περασμένη εβδομάδα άκουσα το Χρύσανθο, γιατί την ώρα που φεύγω 5 με 6 εκείνη ώρα είναι και αναγκαστικά ακούω λίγο, ναι. Να λέει ότι αν λέει για, για τους συμπολίτες, λέει αν είχα κάτι λέει έτσι να πω μπράβο, ξέρω και τα λοιπά, και ξέρω εγώ που αξίζει και ξέρω εγώ, ναι. Αν λέει είναι, ναι. Είναι λέει διερήνεια. Μάλιστα. Περ προσπάθεια. Θα το συγχαρώ τον Χρύσανθο μετά. Κατηδίαν. Πρέπει να το συγχαρείς. Αλλά το είπε ρε παιδί μου. Τι να, να σου πω κάτι. Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις. Ρε φίλε, προσκυνάνε όλοι τώρα. Προσκυνάνε, υπόκληση όλοι. Πρέπει να είσαι πολύ, τι να, πολύ. Δεν, πολύ. Φιλιά Θουβού, σε χαιρετώ. Το σύνθημα, εντάξει, μεγάλο, δικέφαλε μεγάλο σαν καλά πολλά είναι, αλλά τώρα νομίζω ότι το Ποπό Λαός και τι ομάδα, όλα. Που μια παοκάρα είναι... Όλα, τα έχω όλα, τα έχω όλα, φιλιά! Και θέλω ένα τραγούδι. Ρίχτο! Γιατί η ζωή περνάει σαν όνειρο. Αυτό είναι ένα όνειρο που ζω. Δεν θυμάμαι τι γίνει στο παιδί μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Ζήστε! Είναι τώρα. Ζήστε όνειρο, όλο αυτό, ζήστε το! Είναι ένα τεράστιο ζουμουσού! Όλο αυτό ζήστε κάθε στιγμή! Βάλε Χατζηγιάννη, ό,τι ρωτώ, μην με ξυπνάτε τώρα! Χιλιά! Για την αιμοδοσία πες πού τελικά. 31 Μαρτίου έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας. Θύρα 3. Έξω από τη θύρα 3. 1-2-4 θύρα. Έχει θύρα 3, ζουμουσού, γεια σου Θουβού! Γεια σου Θουβού! Δεν θα την κλειτώσω. Κάθε εβδομάδα το ακυρώνουν ένα καθερό γκολ. Κάθε εβδομάδα, κάθε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Δεν μπορώ να βγω! Έλα, να σου ανοίξω να βγεις! Κλείστηκες μέσα! Κλειδαράς εδώ! Θουβού, εγώ γι' αυτό όταν βλέπω αυτό το υπέροχο γκολάκι έχω φίλο το μικρό το Βαγγελάκι. Βαγγελάκι, ξέρεις ποιος είναι? Ο εγγονός από τον Κώστα του πλυντήριο! Αυτά φίλε! Λοιπόν, ζουμουσού, περιττό να το λέμε. Και τραγούδισε μου σε παρακαλώ κάτι τέτοιες ώρες. Έλα, πες το! Το έχω ρε, τώρα το βαλά, ξανά! Πάμε, ξανά. Περιμένουν πέντε, πάμε, περιμένουν πέντε! Ξανά και κλείνω! Άρτο! Τρεις ώρες με πιάνει μια τρέλα, τα πάντα να κερδίσω! Και να τους την καλημέρα μου, να βγουνε σε τριβανίτσι, γουστάρω! Όλοι θα βγουνε! Όλοι. Ζούμε τρελές στιγμές, ζούμε τον Κωστή. Λοιπόν, αργούμε. Καλή επιτυχία στην αιμοδοσία και αργούμε, να κάνουμε αργούμε, και ένα τμήμα για τους ζαχαρούχους. Πώς έχουμε ζαχαρούχο, Νεστλέ και... Υπάρχουν και τα ζαχαρούχα αγόρια, εμείς είμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει με εμάς. Λοιπόν, τα φιλιά μου, Κωστή, η ομαδάρα μας σταματημό δεν έχει. Απολαμβάνουμε. Καμαρώνουμε. Εγώ, φυσικά, θα με συγχωρήσετε που απολαμβάνω εδώ και πολύ καιρό. Φυσικά διακατέχουμε από μία αναισθησία σε αυτό το κομμάτι της σχέσης με εσάς. Καμαρώνουμε. Σας κατανοώ. Καμαρώνουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου Μένιο. Φιλιά. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ μου. Μου γράφει ο Λεωνίδας. Υπερδιέγερση. Σιδερόβεργα. Δεν θέλω να πω. Τι είδε μια σιδερόβεργα σε μια οικοδομή. Περπατάμε και παραμιλάμε τρέλα. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου Τσόφα. Γεια σου Μανόλο. Γεια σου Τσίκο. Όλη την παρέα. Γεια σου Μανού. Άλλαξε τρύπα το παλούκι Κώστα πριν από χρόνια. Καθόταν αυτοί στους καναπέδες και έβλεπαν το χαμό που γινόταν στην Τούμπα και γελούσαν. Τώρα καθόμαστε εμείς και απολαμβάνουμε τον μεγάλο πόνο τους. Τους είδατε χθες. Α! Για τα αυτά που έγιναν χθες, έτσι είδατε. Ε! Είδατε χθες το ΑΚΑ! Ε! Όλα εντάξει! Ωραία πεταλούδα. Έτσι. Μια ωραία πεταλούδα. Πάμε γραμμές! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας, 2310, μην παίρνετε 23, 2310, 287.000, ναι! 287.000 λέω, άιντε, ψτ, φίλε πάει το χάζαμε. 287.888, 287.000, ό,τι να είναι φίλε, μπορεί να βγει κανένας υδραυλικός. Ναι, καλημέρα! Μόνος μου μιλάω, καλημέρα. Γιώργο! Ήρθε η ώρα ρε Γιώργο, δεν μπορώ να κρατηθώ! Σόπα! Όσο πάει, το παλικάρι μας και πιο από μακριά θα βάζει γκολ. Έτσι. Πρόσεξες, όταν μπήκε το γκολ, τι έκανε ο Μπισεβέρ. Τραβούσε τα μαλλιά του. Ναι, ναι.
Έχει και μπόλικα. Λοιπόν, γιατί... και πάμε στα χθεσινά γεγονότα. Όταν μπήκανε μέσα οι δύο τύποι αυτοί. Δύο? Ποιοι δύο? Ναι. Στην αρχή μπήκανε δύο. Δύο? Δύο πούλμαν. Ναι, δύο το πούλμαν. Ναι. Μπήκανε δύο άτομα τα οποία φόρησαν μάσκες του σκι. Του ενός η μάσκα ήταν... Full face. Πράσινη λευκή. Με ρίγα. Είδες, ε. Ναι. Μου θύμιζε αυτό το που φορούσαν σοκάτσι Μεξικάνοι της ταινής. Ναι. Κάτι παλαιστές. Ήθελα να ξέρω σε εμάς, σε κάθε ντέρμπι, γύρω στα 10 άτομα ή 12 από τα ΜΑΤ είναι με τις ασπίδες τους, με τα κράνη τους, με τα ρόπαλά τους. Έτσι, δεν κάνανε καμία κίνηση να πιάσουν τα δύο το άτομα αυτά. Το αυτό. Ή δεν είπανε τέλος φεύγουμε. Ναι, όπως ναι, κάναν στην Τούμπα. Φαντάσου! Περίμενα να ολοκληρώσω λίγο για να δεις. Ειδικά αυτός ο Καραπαπάς είναι να τον πιάσει ο αθλητικός εισαγγελίας και να τον χώσει για πάντα μέσα. Συγγνώμη που διακόπτω. Στο Βάζελο λένε ότι επιδίωκε νωρίτερα τη διακοπή του μάτσο Καραπαπάς. Έτσι. Ναι, είναι ναι, συνήθιο τώρα. Στο μπάσκετ πέρσι αυτοί φεύγουν γενικά. Άκουσε στις δηλώσεις του. Πώς δεν άκουσα. Η εξυγίαση, τι σχέση έχει εξυγίαση, ρε. Τι σχέση έχει εξυγίαση. Εμείς λέει θέλαμε να το παιχνίδι να συνεχιστεί και να τους βάλουμε και άλλα γκολ και άλλα γκολ. Πέρσι γιατί δεν ήθελες. Ρε να σε πει κανένας. Εκείνη τη στιγμή ρίχνεις βενζίνη στη φωτιά. Όχι, και δείχνεις ότι πέρσι ήταν αισθημένο όλο αυτό το σκηνικό που κάνατε. Και γιατί δεν φύγανε. Δεν είχαν ούτε χαρτάκι για να βάλουν στα τραύματα, ούτε βαβακάκι, ούτε καμία γάτα. Ήταν και μακριά το διαβαλκανικό. Ήταν και μακριά το διαβαλκανικό. Έπρεπε να φύγουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη, μη συζητάς. Διόδια αυτά στον κόσμο. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Τέλος. Λοιπόν, βάλουμε 4-16 το συνηθισμένο. Είμαι και αύριο εδώ πέρα. Κατεβαίνω στα πάτρια εδάφη του μπαμπάκα σου. Αγόρι μου. Γιατί παρελάζει η εγγονή Άντε, μου ζήστο. Με στολή Μακεδόνησα. Ζήστο. Τα λέμε και αύριο φιλιά. Απρολαβώ. Φιλιά πολλά. Εννοείται πως τα ρίσματα και από τον Αντρέ μετά, έτσι, πόση αγάπη από όλους μας. Πόση ευγνωμοσύνη στον αρχηγό. Αυτός βγάζει το κάρο από τη λάσπη. Αυτός είναι ο πρώτος. Και όπως πολύ ωραία έγραψε και ο μικρός Αβίδης, Συμφωνία των Πρεσπών, άρθρο 6 παράγραφος 10, να βάλει από 40 μέτρα γκολ ο Αντρέ μέσα στο Αγρίνιο. Έτσι, για τη γελιότητα αυτή που κυκλοφόρησαν κάποιοι και κάποιοι την αναμάσισαν. Ξεφτυλισμένοι. Πάμε, καλημέρα, ναι! Ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Έτσι. Ποτέ. Αφού έλεγα να δροσίσει λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, το περίμενα, παιδιά, να ξέρετε. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Είμαστε μετά το 40, τρώμε λίγο νυχάκι, το πόδι έχει γίνει κομπρεσέρ, έχει ανοίξει τρύπα στο πάτωμα, έτσι. Και ο διπλανός μου πετάγεται, η κάμερα δείχνει τον Λουτσέσκου και πετάγεται ο διπλανός μου και λέει «Βάλε το σκουφί, ρε Λουτσέσκου!» Ναι. Εκείνη την ώρα πιάνει το σκουφί και το βάζει. Έχουμε λυθεί στα γέλια, έχουμε πεθάνει, έχουμε πέσει όλοι κάτω. Τελειώνει εκεί το μάτς, τελειώνει εκεί! Γεια σου κούλη μου, είσαι ωραίο. Αυτά είναι φίλε. Έχουμε να κινηθούμε πάνω από ένα χρόνο, μπρούμητα ρε. Δεν υπάρχει, πάρει, μόνο σε ώρα με μεγάλα ανοίγματα, σε δίχτυ. Δεν πέφτουμε από το κρεβάτι πια ρε, πάρτε το χαπάρι. Μικρές γεωτρήσεις παντού, γεωτρήσεις προσωπικές, ατομικές ο καθένας. Άμα βρείτε πετρέλαιο φωνάξτε μας. Αν δεν είναι αυτό μεγάλες στιγμές, τι είναι μετά μεγάλες στιγμές, ρε. Τίποτα. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες ατελείωτες για τον αρχηγό. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Τι να λέμε. Δεν φτάνουν. Στερεύουν οι λέξεις. Βλέπετε το σούτ. Το σούτ είναι, όχι μόνο είναι δυνατό, έχει και φάλτσα ώστε να είναι αδύνατη η απόκρουση. Φαντάσου άλλο 40 μέτρα το βλέπει που έρχεται. Μπορεί να ετοιμαστεί ο τερματοφύλακας. Δεν είναι ένα εξεπαφή σούτ από το πέναλτι ή από τη μικρή περιοχή, αδερφέ μου. Είναι 40 μέτρα. Πληρώνει η μπάλα διόδια. Χαιρετάει στο δρόμο που έρχεται. Σταματάει για σουβλάκια στο Λεβέντι. Ξανανεβαίνουν στο πούλμαν. Έρχεται η μπάλα. Ώρες έρχεται.
Και παρόλα αυτά δεν μπορούσε. Έχει όλο τον χρόνο, ο τερματοφύλακας έχει όλο τον χρόνο σαν γνήσιος παοξίδι να πιει φραπέ και να πιάσει την μπάλα. Αγόρι μου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γιωργάκη, γιατί ακούει τώρα το τρελό παοξάκι από την τυφλίδα. Αυτά είναι φίλε. Ομπρέλα παντού. Παντού η παοκάρα, παντού το ζουμουσού. 882! 882! Φιλιά πολλά! Βάλεμε στην κλήρωση! Φιλιά! Βάλεμε στην κλήρωση! Φιλιά, φιλιά, φιλιά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι, σήμερα σπας τον αντρικό πληθυσμό και μπαίνεις φίνα, πρώτη! Έτσι, έτσι ακριβώς, εγκαινιάζω τη συμμετοχή των γυναικών. Καλώς καλή εβδομάδα σε όλους μας! Καλώς την! Νάντια, εσύ ή καλό ναι, 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 5-18. Λοιπόν, ζούμε αγώνα με αγώνα, το ζούμε σε όλη του την έκταση. Πήραμε και το πιο, την πιο κομβική νίκη του Σαββάτου. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν τελειώνει μέχρι τις 11 Μαΐου. Εννοείται αυτό. Έτσι, μέχρι ο Αντελίδου να σηκώσει το... Απλά τώρα είπα να χαλαρώσω λίγο 15 μέρες, γιατί δεν λέμε το νου μας, γιατί δεν έχει μάτς τώρα το Σάββατο την Κυριακή, γι' αυτό. Αλλιώς δεν κατακτήθηκε τίποτε ακόμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Κωστή μου, σ' αφήνω λίγο εσένα να σχολιάζεις, γιατί τα δες καλύτερα από μένα, για τον αθλητικογράφο που στην κρατική τηλεόραση... Θλιβερό. Ναι, ναι, για τον σχολιασμό του. Δηλαδή... Θλιβερό, όλο ηρωνία για τον Λουτσέσκου. Δεν μπορούσε να κρυφτεί, θέλει αυτή να χαρεί, λέει, και δεν την αφήνει. Κρίμα, λοιπόν, πάρα πολύ για όλο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά, και βγήκε και να ζητήσει και τα αρέστα μετά στην Αθλητική Κυριακή, ότι γιατί λέτε ότι εγώ τέλος πάντων και αυτά, τα σχόλια ηρωνίας του, ο τρόπος που τόσο καιρό αντιμετωπίζουν το Μίνο, σαν να είναι ένας ενοχλητικός. Ο τρόπος που μιλούν για τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, πέρσι, νταπλούχο και φέτος εν δυνάμει, είναι απαράδεκτος. Έτσι, μην πω πιο βαριά κουβέντα, γιατί ο κόσμος δεν προλάβαινε να σβήσω μηνύματα. Όχι μηνύματα εναντίον του, μηνύματα που συμπεριλαμβάνουν μέσα πολύ βαριές βρισχές, έτσι, για συγγενικά πρόσωπα, για αρρώστιες και τέτοια. Μπορείτε να τον περάσετε πριν ο Κορδέλα, χωρίς να χρειαστείτε αυτές τις κουβέντες. Εγώ, Κωστή μου, θα χρησιμοποιήσω το λόγιο ενός γνωστού αθλητικογράφου σε μια συνέντευξη που λίγο πολύ περιγράφει την... ή μάλλον προτείνει τη λύση του προβλήματος. Λέει δηλαδή ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα διορθωθεί μόνο αν καθίσουν στο τραπέζι 5-6 μεγάλες ομάδες και πούνε ότι τραβάμε μια κόκκινη γραμμή, φτιάχνουμε νέους κανονισμούς και δεσμευόμαστε να τους στηρίσουμε. Εφόσον όμως υπάρχουν πολιτικά και οπαδικά συμφέροντα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα και λυπάμαι για όλη αυτή την κατάσταση. Φιλιά Νάντια! Σε χαιρετώ. 5-18. Μπήκες ήδη, σε έγραψα ήδη, σε έχω γράψει εδώ στη λίστα. Άντε φιλάκια, καλή μας εβδομάδα. Γεια σου Νάντια, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ζήστε το όλο αυτό, τη ζούμε τις στιγμές. Μη χάνουμε τη διαδρομή με το μυαλό μας μόνο στο τέλος. Γιατί θα γυρίσουμε πίσω και θα πούμε ρε παιδιά, δεν το ευχαριστήθηκα όπως έπρεπε. Έτσι κι αλλιώς δεν μας αφήνουν αυτοί, βλέπετε. Το κρατάνε με μηχανήματα το γάβρο σε μια απόσταση τέτοια. Γι' αυτό εννοείται το νου μας. Θα τα δούμε αυτά γιατί απέχει ακόμα το μάτς. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Ποιος βγήκε πρώτος στο τηλέφωνο, Κολομπάμπου. Good the boy. Όχι, σήμερα βγήκε ο Θουβού. Ποιος? Θουβού. Ο Θουβού. Ρε εσύ, και εγώ σε χαρτάκι γράφω για να μην ξεχάσω τι θα σε πω. Μόλις το είπε η Ελίσσα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε! Σ' ακούω. Από Good Village τηλεφωνώ. Καλώς το Good Village. Αγαπάμε. Αραιά και πού. Λοιπόν, Κωστή, αυτό έρχεσαι στο σπίτι του Βιερίνε. Τι κολάρα έβαλε. Χθες δεν μπορούσα να συγκρατηθώ στο σπίτι, χοροπηδούσαμε και τόσο πεθερός μου μια γωνιά σε λέει αυτό βλαμμένο. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο η ομορφιά του γκολ. Είναι το ξέσπασμα μετά. Ο Αντρέ έχει ζήσει τις ζωφερές εποχές που μας κλέβαν τους παίχτες, μας κλέβαν τα πρωταθλήματα, που ήμασταν ανίσχυροι διοικητικά, οικονομικά. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή το έζησε αυτό, έχει ζήσει την εποχή τη δύσκολη. Βιώνει τώρα πολύ δυνατά ό,τι γίνεται. Το βλέπεις. Αυτό μου αρέσει όπως ήταν το πανηγυρισμός του Ενρίκε που βάλε τον κόλ, δηλαδή βγάζουν ψηφία την εποχή. Αυτό ακριβώς. Τι άλλο θέλω να σου πω. Τι ενέργεια βγάζεις το πρωί, αγόρι μου. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου, τι στο βιντεάκι! Όχι, όχι, γενικά και το βιντεάκι και με το πανίδι εκπομπή. Τι ενέργεια, δηλαδή.
Είναι Δευτέρα, έχουμε μισό μάτι στη δουλειά. Δεν έχει φίλε. Και μου ήρθε να φάω σίδερα. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω για να κλείσω μικρά τις γραμμές. Ρε σήκωστε με την αιμοδοσία τώρα. 31 εγώ, Μαρτίου ναι, ξέρω. Θα απλά είμαστε έξω από τη θύρα 3 του ναού. Όμως, ναι, οποιοσδήποτε άλλος θέλει μέσα στη διάρκεια των εβδομάδων αυτών ή αν τότε δεν μπορεί, έτσι, πηγαίνει και λέει για την ομάδα, για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων και δίνει σε οποιαδήποτε άλλο, κλινική. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι. Θα φέρω και το ζουμουσάκι μου εκεί πέρα λογικά και τη γυναίκα μου. Μπράβο. Α, τι ήθελα να πω. Ναι. Άλλος έλεγε προχθές ότι κάνει βάφτιση εκεί πέρα στις 5 Μαΐου, κάτι τέτοιο. Εγώ περιμένω τέταρτο μέλος στην οικογένεια τις μέρες, δεν ξέρω να δω. Γυροφέρτο! Γυροφέρτο για να έχει γεννητούρια! Θυμάσαι στην Τούμπα που ακούγονταν το τον τον! Ο κύριος Χατζηγραβατίδης να πάει γρήγορα στο γένεσης γιατί η γυναίκα το γέννησε. Άντε, όβησε στη Γιάννα για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τρέχα, γεννήσατε βρε! Να σας ζήσει! Κωστή, ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω ναι. είναι, εγώ τώρα που μένω καλοχώρη, δουλεύω στο Κορδελιό, παράδειγμα αυτό, μπορούμε να θα το διευκρινίσουμε γιατί... αυτό, αυτό ναι, εννοείται, δεν να μας πεις. Θα το διευκρινίσουμε γιατί πριν από λίγες μέρες υπήρξε για τις περιοχές εκεί, για την παλιά μου γειτονιά, Κορδελιό, Μενεμένη, Εύοσμο, Ιωνία, όλη εκεί, όλα τα μέρη εκεί ήταν απαγορευτικό. Θα το διευκρινίσουμε για να μην κουβαλιέστε τζάμπα. Εγώ όμως θα πω το ναι. εξής, ακόμα και αν δεν δώσετε, ελάτε να τα πούμε πάλι όλοι μαζί, να σφίξετε το χέρι σε αυτούς που θα δώσουν, να γνωρίσετε τα ζουμουσάκια που δεν τα έχετε γνωρίσει, να κάνουμε το μουχαμπέτι μας έξω από τον ναό. Αυτό. Έτσι, και πιθανόν εκεί να μας πούν ότι από πού είσαι δεν δίνεις. Έτσι. Αλλά θα το διευκρινίσουμε σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Έλληνε Κωστή, καλή φιλιά. Να σε γερός, να σε γερός. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Τον προγιούτρο, αδέρφια! Καλώς το παιδί! Προγιούτρο, λέμε! Καλώς λοιπόν, το παιδί, καλώς το. Αδέρφια, είμαι πολύ απογοητευμένος. Διότι έχω πάρει πρώτη γραμμή Θουβού από την Καλλικράτεια και με έχεις βάλει τρικλοποδιά στην καρδία, ρε φίλε. Και, διότι δεν μας πέφτει με τίποτα, έτσι δεν έπεσε και γραμμή. Με έβαλες τρικλοποδιά. Και να ξέρεις, βγήκες πρώτος και βγαίνω τελευταίος. Το χρωστάω, να ξέρεις. Αλήθεια είναι αυτό που λέω. Αλήθεια, ρώτα μέσα. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Δηλαδή, θυμήθηκα αυτούς τους πολύ ωραίους πολιτές Κερκίδων που έλεγε «Παγωμένη την έχω! Παγωμένη την έχω!» Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχει. Ζούμε πολύ μεγάλες στιγμές. Το ευχαριστιόμαστε. Φαίνεται εξάλλου και στα μούτρα τους. Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο για να κλείσω, ότι φαίνεται και βλέπετε το μόνο ενωμένοι, διότι αυτοί πλέον δεν είναι ενωμένοι και βλέπετε πως είναι να μην είσαι ενωμένος, τι έρχεται. Ακριβώς. Εντάξει. Βλέπεις. Τους κρατήσανε με το ζόρι, αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν. Θα πέσουνε γιατί έτσι πρέπει να πέσουνε. Και ο ένας για και ο άλλος. Για τον πράσινο λες, έτσι. Ο οποίος κανονικά πρέπει να φάει μείον 6, μείον 7 τώρα. Παρεπιπτόντως, η μόνη ομάδα που δεν έχει φάει αφαίρεση βαθμών φέτος είναι πάλι ο Γαύρος. Έτσι, γιατί εμείς ξεκινήσαμε μείον 2, η ΑΕΚ έφαγε αφαίρεση, η χάρτινη, ο Βάζελος και αυτός ξεκίνησε με μείον, μόνο ο Γαύρος παιδιά. Γίνονται τα έσχη στην Πάτρα, τσίχλα με, για δροσερή αναπνοή με άρωμα φραγκοστάφυλλο. Τίποτα. Όλοι είμαστε άνυψια της θεατρικής λοιπόν και έρχεται η σειρά τους με γοργά βήματα και ρυθμούς. Δεν πρόκειται έτσι να γίνει αυτή η ιστορία να αλλάξει. Θα πάει εκεί που πρέπει να πάει νομοτελειακά. Αυτό μόνο 1-1-7 με βάζεις κλήρωση. Φιλιά σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλα τα ζυμουσάκια. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Φιλιά, γεια σου Αποστόλη, γεια, φιλιά, ζούμου σου λέμε. Τέσσερις γραμμές, μην παίρνετε άλλο και θα πάμε σε διάλειμμα και ξαναφορτώνουμε τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα σας, ναι. Δεν πέφτει με τίποτα, μόνο η γραμμή. Τα άλλα όλα είναι κρεμά με τσιγκέλια το Πάσχα, να ξέρετε. Να ξέρετε, καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλή εβδομάδα επίσης. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ρίξουν τη διάθεση με τίποτα. Με κάλυψαν, γιατί περιμένω αρκετή ώρα στη γραμμή, με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Δεν θέλω να αποσχολώ εσένα. Όχι, θεωρώ να ότι μόνο, δεν θα μας χαλάσουν τίποτα. Είμαστε και θα είμαστε οι πρώτοι. Έτσι. Τελεία.
χωρίς, δεν παίρνει τίποτα άλλο. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, θα πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, αυτό που κερδίσαμε τον ιδρώτα μας, με την ανωτερότητά μας, με το πάθος, με την τρέλα μας, σαν οικογένεια, όλος ο οργανισμός. Όλος ο οργανισμός. Έτσι όλη οικογένεια. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Που λέει, με τίποτα. Η διάθεση φυσικά και το ηθικό. Λοιπόν, καλή εβδομάδα εύχομαι πάλι. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Όλγα. Γεια σου, Όλγα. Φιλιά, καλημέρα, φιλιά, εύχομαι, φιλιά. Να είσαι καλά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, επόμενος. Γεια σας. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Έλα, Βασιλάκη μου, πάμε. Λοιπόν, Κωστή μου, θα το αναφέρω άλλη μια φορά. Η Θεία Δίκη είναι με το μέρος μας φέτος. Όλα τους έχουν γυρίσει επάνω τους. Για τον γκολ μάτους θέλω να πω ότι φέτος επηρέαζαν τρεις παίχτες και τον γκολ μέτρησε κανονικά, ενώ πέρσι του Μαουρίσιο ήταν αντικανονικό για το Βογιατζάκι. Του Βαρέλα, ναι, του Βαρέλα. Ναι. Του Βαρέλα, εντάξει. Ναι. Έτσι, οπότε τους γυρίζουν όλα κατά πάνω τους. Λοιπόν, όσο για τα επεισόδια τα χτεσινά, προκάλεσα έναν γάβρο εδώ στο χωριό μου, γιατί είχα και ένα γάβρο, και του λέω, αποχωρήστε ρε τώρα, τι κάνετε εκεί, του λέω εγώ, με μαχαίρια σας βγάλανε. Α, τι κάλεσε, του λέω εγώ, μία ταινία από ταμιακή μηχανή και σηκωθήκατε, φύγατε σαν κότες, του λέω. Αλλά σερπαντίνα, τέλος, πάντα... άμα δεν είναι σερπαντίνα, φίλε, να σε αφήσει τον τόπο, άλλο το μαχαίρι, είναι άλλο ρε παιδί μου το μαχαίρι. Λοιπόν, το χαρτί, ξέρεις πως κόβει το χαρτί, έχει κοπεί με φύλλο χαρτί, με α4 φίλε, με χαρτί εφημερίδας. Τρομερό πράγμα. Μεγάλη πληγή. Κωστή μου, η αδικία είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο, οπότε σου γυρίζει κάποτε επάνω. Θέλω να κλείσω με τους χαιρετισμούς μου σε ένα υπέροχο άτομο εκεί στην Βόρεια Ελλάδα, στην Λίνα, την Κεχαλιά. Οπότε καλή σου μέρα, καλή εκπομπή να έχεις, καλή εβδομάδα. Φιλιά, ζουμουσάκι από τα παλιά, από τα πιο πιστά. Πάμε. Άλλες δύο, άλλη μία και τέρμα για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας, ναι. Τεράστια απόκρουση, Πασχαλάκη, το είπα. Το είπα, Δημήτρη μου, με το που μπήκα. Μία ακόμα τεράστια απόκρουση. Σωτήρια. Η κεφαλιά εκεί, αν μπει, γίνει 1-0 και μετά φάω και δεύτερο, είναι άλλο μάτς. Είναι άλλο μάτς. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε, άστο, μην παίρνεις. Ναι. Πέσαμε. Αιγαίων, Ψαραγορά, κορυφαία και δικητήριο και ωραιόκαστρο, ψαρούκλες, φρεσκότατες, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, καθαρισμένες. Σας το ψήνουν κιόλας άμα θέλετε. Υπέροχα πράγματα. Εκεί και στο δικητήριο 214.000, αλλά και στο ωραιόκαστρο 695666. Φυσικά, νούμερο ένα ζαχαροπλαστείο στην πόλη είναι τα δυο ζαχαροπλαστεία, Νικολαίδης. Άρτο ζαχαροπλαστεία με ψωμάρες, με καφεδάρες, με τουρτάρες, με καταπληκτικά πράγματα. Με ζυμωτά ψωμιά, με τσουρέκια παραδοσιακά, με σοκολατόπιτες, με προφιτερόλτα πάντα. Στην Καραολή και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Bosch κουζινομηχανή αξίας 200 και ευρώ που κληρώνουμε σήμερα. Απίθανο δώρο, υπερατού, πανάκριβο, με τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας σήμερα και αύριο. Η Electronet και η Boss που σας δίνουν αυτό το καταπληκτικό δώρο να μαγειρέψετε, να φτιάξετε υπέροχα γλυκά πεντανόστιμα με ένα μηχάνημα καταπληκτικό. Boss Mom λέγεται. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε 31 Μαρτίου η αιμοδοσία μας έξω από το ναό, έξω από τη θύρα 3. Ευχαριστούμε τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που μας δίνει την άδεια να έρθει το κινητό συνεργείο αιμοληψίας έξω από τη θύρα 3 του ναού και να δώσουμε και πάλι το αιματάκι μας. 17η αιμοδοσία. Ευτυχώς ο γίγαντας Τεκίδης άλλαξε την ημερομηνία με τα αεροπορικά εισιτήρια και θα είναι εδώ ο εμβληματικός για τις αιμοδοσίες μας Τεκίδης, ο Νικόλας, που έρχεται μόνο να δώσει από τη Γερμανία. Έρχεται, δίνει αίμα και φεύγει, παιδιά. Τα λόγια έχουν τελειώσει εδώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Ζουμου σου παντού και σε όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, δώσε. Άνοιξε την κρυσταλιέρα, πάνω, λέει μπογάνες, γυάλινες. Πάρε φίλε, εκείνο το πυρήμαχο, έτσι. Και το καπάκι ξέχασες, σπάσε αγόρι μου. Να πω, να διευκρινίσω, ότι η εκπομπή δεν σπάει πιάτα. Είμαστε κατά του σπασίματος των πιάτων, το θεωρούμε μια άσκοπη σπατάλη. Το θεωρούμε μια ένδειξη λάθος νεοπλουτισμού. Σπάμε μόνο πυρήμαχα σκεύη, κανάτες, τέλος πάντων κυροπήγια, βάζα, τέτοια πράγματα. Ωραία! Όμορφα! Μπουκάραμε! Μην ξεχνάτε τα κορυφαία κρεατικά, τα τρώτε στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, σε ένα καταπληκτικό χώρο, πλήρως αναγεννισμένο, το γκρέμισε και το ξανάχτιζε από την αρχή ο Δημήτρης και η οικογένεια. Εκεί 705-750 απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Δεν υπάρχει πιο νόστιμη παντσέτα.
Δεν υπάρχει πιο εκλεκτό και φτεδάκι. Δεν υπάρχει τόσο νόστιμο σουβλάκι χοιρινό πουθενά. Πουθενά, πουθενά. Εκεί. Φυσικά, το νούμερο 1 sports καφέ στην πόλη είναι στην Μπότσερ 132. 9 οθονάρες, προτζέκτορας, με καταπληκτική προσφορά. 3, 4, 5, 2 μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικα. Μόνο ένα δεκαρικάκι. Υπέροχα πράγματα. Και 950-950 τηλέφωνο στην Μπότσερ 132. Ντόμινο. Το Play Cafe το επώνυμο. Και εννοείται Χαλβάς Λουκάς. Μπείτε στο lukas.gr να δείτε γιατί εξάγει σε καμιά πενινταριά χώρες και γιατί δεν υπάρχει άλλος να έχει τέτοια γεύση στο χαλβά με την παραδοσιακή συνταγή που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Περιμένουν ήδη 5 γραμμές. Να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα και αύριο ένα καταπληκτικό και πανάκριβο δώρο πάνω από 200 ευρώ με ένα απλό μήνυμα που θα στείλετε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κερδίζετε ένα φανταστικό υπερατού. Μία κουζινομηχανή Bosch. Με την οποία μπορείτε να φτιάξετε εκπληκτικά γλυκά. Είναι σαν αυτοί που έχουν στο Bake Off, στον Αλφα. Και ακόμα και ο σκράπας μπορεί να γίνει ζαχαροπλάστης. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Έλα, δεν πέφτει με τίποτα, λέμε! Δεν πέφτει με τίποτα! Καλημέρα! Ναι! Κάρε στα περμητήδο λεβαντάρτια στο πληκατόριο. Τι συμβαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Στο νεκροθάφτη. Νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αγόρι μου. Είμαι πολύ κουρασμένος ρε Κωστή. Ένα χρόνο προσπαθώ να τη ρίξω και δεν πέφτει. Τι να κάνουμε φίλε, κράμασε καμιά καπαρτίνα, κανένα παλτό, κανένα έτσι. Δεν μου λε, έχω καλό καιρό. Δεν μου λε σε παρακαλώ, την αρίδα τη γνωρίζεις του υδραυλικού? Βέβαια φίλε, εννοείται. Πού τη βρήκε ο Βιερίνα τέτοια αρίδα ρε και την έστειλε? Πού τη βρήκε τέτοια αρίδα και την έστειλε? Αυτό ήταν... Ρε, μια ώρα γκολ σου έρχεται η μπάλα και δεν τη βλέπετε ρε. Τόσο βολίδα ήτανε. Αυτό δεν ήταν βολίδα. Αυτό ήταν φωτοβολίδα. Αυτό ήταν φωτοβολίδα ήταν αγόρι μου. Φωτοβολίδα. Πάρτο, πάρτο, αφιερωμένο. Αφιερωμένο στον Αντρέ. Σε ξέφυγε κάτι, ε. Τι με ξέφυγε κάτι? Κάπου πέσανε καθίσματα. Πέσανε καθίσματα στο μπάσκετ, ναι. Και δεν το είπες. Πέσανε καθίσματα στο μπάσκετ. Χαμός έγινε. Στο μπάσκετ, κάτω στην Αθήνα. Πέσανε καθίσματα σε ομάδα μπάσκετ. Ναι. Δεν θέλω να πω το όνομα. Βέβαια. Αφού δεν έγινε το μάθρο. Βγάλανε τον κόσμο έξω. Βγάλανε τον κόσμο έξω. Τσιμουλιά, κανένας, ε. Δεν έγινε το μάτς, ρε. Δεν έγινε το μάτς. Γαύρος Βάζελος. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, θα το λέγατε κι αυτό. Κάθε το λέει αυτό. Για ενημερώσεις, σε παρακαλώ. Και όσο για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που πήγανε... Κάτσε, κάτσε, κάτω, περίμενε, περίμενε. Τι μάτς, ο Γαύρος Βάζελος δεν έγινε, δεν κατέβηκε καν ο Γαύρος. Περιστέρι. Μπάσκετ με ποιον να έπαιζε, με το συντοπίτη δεν έπαιζε? Αυτό είναι 1-0! Πάλι μου τη φόρεσες. Τι να σε φόρεσαι τον αέρα. Είναι δυνατόν να μην άκουσες το τραγούδι σου την Παρασκευή? Ναι, φίλε, όχι λαφέρ, όχι αυτογκόλ, όχι απαράδεκτος. Δε, θέλω να το βάλω. Τι λέει όλη η κοινωνία? Κάθισα σήμερα μέσα, δεν βγήκα καθόλου. Άκου. Καλά που μου το θύμισες, μόνο θέλω, και μόνο σε παρακαλέσω. Δεν θέλω να το πάμε σεξουαλικά. Το θέλω να το βάλεις και σήμερα. Δεν ξέρω φίλε, ναι, είπαμε ότι δεν πέφτει με τίποτα, αλλά το που θα το βάλουμε είναι μια δικιά μας υπόθεση. Θέλω να το χρησιμοποιήσεις και σήμερα. Επίσης το και τραγούδι. Να το χρησιμοποιήσεις, αυτό που λες είναι το ίδιο πράγμα. Άσε με να το χρησιμοποιήσω όπως ξέρω εγώ. Θέλω να ρίξεις μια πενιά. Πάλι να ρίξω μια, είδες το πάθος, συνεχίζεις. Έτσι μιλάω εγώ ρε φίλε. Γεια σου Παυλάρα μου. Σε παρακαλώ σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Πότε απαγόρεψε τη ICD τους οργανωμένους να κατέβουν κάτω στην Αθήνα? Κάθε εβδομάδα, τι πότε? Την Πέμπτη. Ναι. Την Πέμπτη. Μέσω ίντερνετ τα εισιτήρια. Ο Πανετολικός από πότε άρχισε να τα μοιράζει? Έλατε. Για ορισμένους που λένε ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ κάψανε το Αγρίνιο. Καλά, πλάκα κάνεις. Τι κάψε το Εγρίνιο? Ο Αντένα!
Όλα αυτά τα κανάλια. Ναι, καλά, καλά. Άστο τα κράζουν. Τι πάω ψίδες, βρε. Άστος. Τι πάω ψίδες, βρε. Άστος, φίλε. Δεν πειράζει. Ευσεβείς πόθη. Ευσεβείς πόθη. Ούτε αγρινιώτες ήταν αυτοί. Άσε, αυτοί εκδρομούλα κάνανε. Τι ψίδες προβατή να τρώγανε. Ακριβώς. Προβατή να τρώγανε. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια σου, Παύλε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Γεια. Πρόσεχε πώς κοιμάσαι. Γεια, 47. Γεια, γεια. Παύλος. Έλα, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, στράτε μου λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Τώρα ακούω. Τώρα, ναι. Τέλεια, φίλε. Καμπανίσιος. Καμπανιακός. Λοιπόν, οι προβατίνες έχουν τελειώσει προπολού. Ναι. Η προβατίνα δεν υπάρχει τώρα. Είναι Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, βαριά Γενάρη. Έτσι. Μεγάλη τώρα τραγουδίστρια στο παρελθόν που το όνομά της ήταν προβατίνα. Δεν γνωρίζω. Η προβατίνα Τάρνερ. Έτσι. Θα πάμε. Λοιπόν, επίσης. Κάτι ανέφερες για ένα χορηγό ο οποίος έχει προτζέκτορα. Πρία μου έχει ή μόνο προτζέκτορα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά. Πόσο καμένος είσαι εδώ και χρόνια, φίλε. Πόσο αδερφός, πόσο ήθος έχεις απίθμενο, φίλε. Μου φιωδός τέτοια γράμματα θα μάθει. Ρουθούνι ρουσβιθιγότθη, καράβι καπλέκι, τι ωραία, μπαούλο μπαδόντι. Έτσι. Λοιπόν, για πες, πάμε λοιπόν τώρα στα σημαντικά. Ναι. Θα κάνω μία ερώτηση για όποιον δικηγόρο ασχολείται με το πτωχευτικό δίκαιο, ναι, ή όποιον λογιστή. Ναι. Εάν μία ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει με μία άλλη εταιρεία ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και η πρώτη εταιρεία η οποία έχει συνάψει το ιδιωτικό συμφωνητικό χρεοκοπήσει, ναι, μπει στο πτωχευτικό δίκαιο, ναι, και αλλάξει αφημί. Ναι. Ισχύει για την καινούργια εταιρεία που έχει αλλάξει αφημί το παλαιότερο ιδιωτικό συμφωνητικό. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί υπάρχει εισαγγελέας. Καταλαβαίνω. Ρωτάω. Έχουμε τώρα, θα πάρει ο δικηγόρος μας από την Ξάνθη. Εντάξει, αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να το απαντήσει, έχει καλώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικό μας το παιχνίδι. Ο Βιερίνια έκανε το χρέος και πάλι. Αυτό που είδα, τα δύο πράγματα που είδα και με έκαναν να γελάσω περισσότερο απ' όλα, ήταν μια φωτογραφία που δείχνει το Βιερίνια την ώρα που σουτάρει και έχει ένα βελάκι που λέει, τον κυκλώνει και λέει από κάτω πρέσπες και στο τέρμα δείχνει το τέρμα Αγρινίου. Ναι. Ότι από τις πρέσπες, απ' τις πρέσπες κόλλησε. Ακριβώς. Και το δεύτερο που έχω να σου πω, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, ξέρεις τι τραγουδούσαν οι παίκτες και οι παράγοντες του Ολυμπιακού στο ημίχρονο στα αποδυτήρια? Τι τραγουδούσαν? Ναι. Στέλλα, θα κρατάω μαχαίρι, τι? Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, έτσι. Με τα νιωμένη να φύγει. Άλλο βέβαια η Σερπαντίνα, άλλο πόνο κάνει. Γεια σου, Στράτε. Το είπε και έφυγε, τέλος. Καλημέρα. Α! Αυτό που έριξε ο Βιερίνια ήταν... Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάι. Συγγνώμη που το βάζω από Βασίλη και όχι από Περίδη, Ορφέα Περίδη. Το πήρε και του ζήτησε την άδεια ο Βασίλης όμως πριν το πει. Έτσι. Δηλαδή μπορώ να το πω το κομμάτι. Βεβαίως. Καταρχήν, το παίρνει τηλέφωνο. Ναι, λέει ο Ορφέας Περίδης. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ρε εσύ, σαν τον καρά ακούγεσαι. Ο καράς είμαι. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται? Καλώς το σαραίο. Κωστή, ναι. Καταρχήν, όταν έχεις Βιερίνια Πασχαλάκη μέσα που σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια δηλώνουν παρόν ο ένας πίσω και ο άλλος μπροστά, ρε φίλε, δεν φοβάσαι. Έτσι. Τίποτα. Έτσι. Στα δύο κομικά παιχνίδια εκτός έδρας σε Τρίπολη και Αγρίνιο. Έτσι. Έτσι. Και στα δύο, ο ένας κράτησε το 0 πίσω και ο μπροστά ο αρχηγός παστέλουνε. Ακριβώς. Να μην περιμένουμε έτσι το ένα λάθος που θα κάνει στα 30 μάτσο ο Πασχαλάκης για να τον κρεμάσουμε κατ' κέφαλα. Να πούμε ότι αν ο Πασχαλάκης δεν βγάλει την κεφαλιά ο Βίδα πάνω στη γραμμή, δυσκολότατη απόκρουση. Έτσι. Είναι άλλο μάτς, παιδιά, μετά. Και η σέντρα σου του Μπουγκάνη που είναι πολύ πονηρή. Γιατί άμα έχεις κάνει ένα βηματάκι μπροστά, ότι περιμένεις το τρώ, το τρώς σε κρεμάκι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχεις προσωπικότητα σε αυτή την ομάδα και δεν φοβάσαι τίποτα.
ο Παπασταθόπουλος είπε για το γκολ του Άγκμπομ, αυτό στην Αγγλία δεν σφυρίζεται με τίποτα. Βέβαια, τι θα πει, σοβαρό παιδί είναι ο Παπασταθόπουλος. Εγώ λέει, έχω κάνει λέει, χειρότερα και δεν έχουν σφυρίξει. Λέει. Σοβαρό παιδί είναι. Ναι. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας αμυντικός ο Παπασταθόπουλος. Τι θα πει, έχω κάνει λέει, χειρότερα λέει, και δεν έχουν σφυρίξει. Άκουσε τι είπε. Χειρότερα λέει. Βέβαια, δεν υπάρχει τίποτα. Τι να λέμε ρε παιδιά τώρα λέει. Σοβαρά μιλάτε. Τι κάνει δηλαδή τώρα. Απλά ο άλλος την σπρώχνω ένα, σπρώχνω άλλος. Απλά ο ένας είναι χαρταετός και ο άλλος είναι μπετόν. Δεν κουνιέται με τίποτα. Καλό, φίλε. Δεν πέφτει το θηρίο. Μποφίλιο θα παίζω για την πάρτι του. Μια εβδομάδα. Και στο πέναλτι και μόνο που σηκώνεται ο παίκτης. Καταρχήν δεν ζητάει τίποτα που σηκώνεται να ξαναπέξει μπάλα γιατί παίξει μπάλα. Και σηκώνεται να ξαναπέξει, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Βάζει είναι... το χέρι ο Κρέσπο μεν, αλλά το βγάζει. Δεν τον ρίχνει, δεν τον κλειδώνει, δεν τον διπλώνει, δεν τον βγάζει από την πορεία του. Γι' αυτό όχι φαίνεται. Τα όρια της νομιμότητας είναι νομιμότατος ο Κρέσπο μεν, ταχύτητα τον ελέγχει. Ξανασηκώνεται ρε Στέλιο, άλλος κατευθείαν να παίξει. Ούτε ζητάει τίποτα. Επειδή είναι πολύ έμερος από εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα, απλά τον ελέγχει. Έτσι. Ο άλλος τώρα γλιστράει, τι να πω, εντάξει με τη φόρα που είναι, αλλά απέναντι δεν είναι. Ο άλλος τρέχει με φόρα να το δώσει, είναι τόσο τρελαμένος να το δώσει, γιατί σου λέει πώς θα γυρίσω πίσω. Πώς θα γυρίσω, πώς θα κυκλοφορήσω στον Πειραιά. Με μια κάρτα έβγαλε το παιχνίδι ο Πανετολικός που κλωτσούσαν αβέρτα και εμείς έχουμε πάρει τέσσερις. Έτσι. Πλάκα κάρτα, δεν αφήνει να παιχτεί ποδόσφαιρο, δεν αφήνει να παιχτεί παιχνίδι. Ακριβώς, τους είδες, λυσάξανε. Λυσάξανε και του Πανετολικού να πέφτουν σαν σκυλιά πάνω στην μπάλα. Ο παδί ξαφνικά από το πουθενά είχε χούλιγκαν το Αγρίνιο και δεν τους ξέραμε ρε παιδιά. Ναι, σοβαρολογείτε. Να ρίχνουν μολότοφ την ώρα που οι δικοί μας τρώνε ανυποψίαστοι. Τι περιμένατε δηλαδή, να μην υπάρξει καμία αντίδραση. Να καθίσετε να τους κάψετε έτσι, να καθίσουν να τους κάψετε. Σε παρακαλώ ρε φίλε. Κωστή, γράψε 283. Έλα αγόρι μου. Και είναι ένας τύπος κατεβαίνει από το σπίτι κάθε μέρα. Ναι. Έχει ένα ζητιάνο, το δίνει ένα 2 ευρώ κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση κάνει ένα παιδί, από 2 ευρώ τον πάει στο 1 ευρώ. Ο ζητιάνος δεν λέει τίποτα, σε λέει τι 2, τι 1, λέει κάθε μέρα, τακτικός είναι. Κάνει και δεύτερο παιδί, από το 2 ευρώ το λιπόταν, το δίνει μισό ευρώ. Πετάει μια μέρα ο ζητιάνος, λέει δεν μιλάμε, τι γίνεται ρε φίλε. Από 2 πήγε στο 1, δεν λέμε τίποτα, από το 1 πήγε στο μισό, τι γίνεται. Ρε φίλε, είχα ένα παιδί, τώρα λέει κάνω και δεύτερο. Έτσι κάτσε ρε φίλε, τα δικά στα παιδιά έχω, τα μεγαλώσει λέει. Γεια σου Στελάρα! Γεια σου Στελάρα! Γεια σου Στελάρα! Εδώ είμαστε. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Δεν πέφτει με τίποτα. Χαρείτε το όλο αυτό. Ζήστε το όλο αυτό. Που υποκλίνεται ο ένας μετά τον άλλον στον Πανθεσσαλονίκη ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Ζήστε το. Ένας-ένας. Κατσουράνης, δεν αυτό. Όλοι θα υποκληθείτε. Και εσύ, Ντέμι και όλοι. Όλοι σας. Θα υποκληθείτε στην κορυφαία ομάδα. Ένας μετά τον άλλον σκύβουν το κεφάλι και το παραδέχονται. Δεν γίνεται να μην το παραδεχτείς. Ξεμπροστιάζει τον ένα μετά τον άλλον αυτός ο ΠΑΟΚ. Και εσύ Ρασβάν, θα φροντίσουμε βροχές, αέριδες, ανέμους, χιονοπτώσεις, χαλάζια, χοντρό χαλάζι, σαν μενίρ, σαν αυτά που κουβαλούσε ο Βελίξ. Για να μην ξαναβγεί ποτέ να μην ξαναβγεί το σκουφί. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Τι κάνετε, πώς είστε. Δόξα τω Θεώ. Ραδιοψυχοθεραπεία κάνουμε εδώ, αδερφέ. Ζουμουσάδες. Για πες. Α, αυτό είναι. Το μάθες για το mail που ήρθε τώρα το πρωί στην ΠΑΕ. Το mail. Έφτασε τον κόλ του Βιερίνια. Όχι. Για πες. Ζητάνε διόδια. Διόδια. Γιατί λέει πέρασε βολίδα και δεν πλήρωσε μία. Το πιάσε η φωτογραφία. Δεν νομίζω οι κάμερες, δεν τα πιάσανε αυτά, φίλε. Όχι, μια λάμψη. Άγνωστο αντικείμενο, έτσι. Πώς το λένε, υπτάμενο αντικείμενο. Ναι. Αγνώστης ταυτότητας. Ούφο. Ούφο και σκούφο. Θα σας μπίμπιπ και με ούφο και με σκούφο. Γίνεται και καρσιλαμάς τραγούδι, αδερφέ. Άνετα. Για πες, είσαι ο. Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Για πες. Τι να πω. Κουκιάς παίρνω. Ένα-ένα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Άνα, μπράβο. Αυτή η Άννα δεν την έχω γνωρίσει. Φοβερό κορίτσι. Δεν πέφτει με τίποτα απλά. Αυτό ναι. Όντως, δεν πέφτει. Και το πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι που δεν θα έχουμε και αέρα. Καλοκαίρι, φίλε. Να μας αερίζει. Μαγιό τετράγωνο, σαν φουστανέλα, γιατί θα έχουμε και θέμα. Και σκούφο, φίλε, κανονικά πάνω κάτω. Εννοείται. Και κασκόλ. Υπήρξε έστω και ένας, Γιάννη, που όταν τον κάνει κάμερα κοντινό να βάζει το σκουφί. Που αμφέβαλε.
βλέπεις πόσο εμπιστοσύνη, πέρα από το χαβαλέ τώρα που κάνουμε. Ναι. Πόσο πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα που μόλις το είδαμε αυτό λέμε τέλος. Το τέλος, ναι. Τέλος δεν υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Είναι μεγάλο. Μα γυναίκα μου αυτό έλεγε. Δεν φοράει το σκουφίλι. Γιατί δεν το φοράει. Γιατί. Φόρατο, ρε, φόρατο. Όταν το έδειξε εκεί ηρέμησε λίγο. Με λέει να το βάλε, λέει τελειώσαμε. Τέλος. Τελείωσε. Τελείωσε. Σπουδαίο παιχνίδι σε σκληρή έδρα, παιδιά. Αυτή η έδρα. Αυτό το match ήταν το πιο δύσκολο μέχρι τέλους. Και τα υπόλοιπα βέβαια προσέχουμε, αλλά αφού περάσαμε από εκεί. Εντάξει, τι να πω. Εννοείται. Δεν κατακτήσαμε τίποτα τελειωτικά και ολοκληρωτικά. Αν δεν δω το Βιερίνια με την κούπα στο Λευκό Πύργο πάνω στο πλήμα. Εννοείται. Δεν ησυχάζω εγώ. Αφήστε με μένα να το λέω, ρε παιδί μου. Αυτοί τους έχω ικανούς. Όπως είδε τον Καραπα, μην πω παρακάτω. Ο Καραπαπαρα. Φυλάκια έστελνε. Φυλάκια, αυτά. Ναι. Προκλητική. Το Μπαμπασάβα δεν είδα χθες πουθενά. Έγινε. Αφού βγήκε ο Τάκης, είπε τέλος. Τι. Είπε. Γάλτον, αλλά λέει έχει άνοια. Τι. Μέχρι τώρα που έλεγε εναντίον του ΠΑΟΚ. Α, έτσι. Τώρα έχει άνοια που είπε ότι η δίκαια. Άνοια λέει. Πώς το ξεστόμησε αυτό. Πώς του ξέφυγε, ρε φίλε, το δίκαια. Δεν του ξέφυγε. Έβγαλαν, δεν είδε. Πώς δεν είδα. Είπαν. Γιάννη, δώσε μου και τα 3 τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 850. Δωράκλα έχω, παιδιά. Δεν υπάρχουν αυτά τα δώρα, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν. Το ξέρουμε. Εννοώ μεταφορικά, γιατί κυριολεκτικά υπάρχουν και τα κληρώνουμε. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γιάννη, να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Bye. Να είσαι καλά. Πάμε. 4, μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα το και μισή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δεν κοιμάμαι μπρούμητα, μπρούμητα, μπρούμητα. Να, αυτό ακριβώς έχουν όλοι οι παοξίδες σαν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο που δεν κοιμούνται. Χαμογελάνε γενικά. Εννοείται. Δηλαδή ένα, πώς το λένε. Να, ευτυχία, αυτό παγωμένο, το χαμόγελο αυτό. Ναι, εκείνο το. Αυτό. Εκείνο, ναι. Λοιπόν. Δεν πρέπει να κάνω χορηγία με στρώματα, κάτι που να έχει μία τρύπα στη μέση. Στρώματα ειδικά για παοξάκια. Να υπάρχει, δηλαδή να μπορεί ο άλλος να κοιμηθεί, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Να κοιμηθεί και. Πώς δεν το έχω σκεφτεί, ρε φίλε. Στρώμα με στρώμα. Αυτά τα φρασάι δεν χάνονται, ρε. Δεν χάνονται, φίλε. Στρώμα πηγάδι. Εγώ έχω πάρει από το σχημό τα παγάκια. Φέρνω αβέρτα. Κουβαλάω. Στρώμα με στρώμα με μπουρί σόμπα στη μέση. Με πηγάδι, κανονικά. Στρώμα με τρύπα στη μέση. Εννοείται. Θυμάσαι κάτι που είχε τα παιδικά τα καρεκλάκια που είχαν μια τρυπούλα. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τι θυμάσαι, γιατί εγώ μέχρι πρόσφατα που ο μικρός τι. Εσύ ναι, θυμάσαι, λέει, εσύ. Εσένα έχω μεγαλώσει τα δικά μου. Τα δικά σου, εμένα. Ναι, ναι, άκου λίγο λοιπόν. Ναι. Οι λεπτομέρειες, θυμάσαι που ασχολήθηκε και εσύ με αυτά. Μετά τον γκολ που βάζουν. Ο Πανετολικός μετά το πέναλτι που σκοράρει ο Θεός και γυρνάνε οι παίκτες προς τα πίσω για να πάνε να κάνουμε σέντρα, ακούγεται μια φωνή από τον πάγκο, από το ναι, ναι. Κερκίδα και φωνάζει Βιερίνια, έτσι, ηρωνικά. Ναι, ναι, ναι. Ηρωνικά. Αυτό είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Γιατί τον συγχύζεται τον άνθρωπο. Ακριβώς. Μην τον αφήσεις τον να είναι ήρεμος. Μην τον αγριεύεις. Μάθα σε μπίπιπ, άστον. Λοιπόν, και μετά από αυτό φωνάζει κάποιος στο Λουτσέσκου, βάλε το σκούφο. Και εκείνος κάνει βουτιά, κανονικά. Βουτιά. Δεν ξέρω αν έπαιζε τερματοφύλακα. Τέρμα έπαιζε. Στον πάγκο και παίρνει το σκούφο. Έτσι. Τέλος σου λέει. Τέλος. Επειδή πήρα τον Ατρόμητο την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς σκούφο, μια φορά έγινε το λάθος. Κράκ! Τέλος. Κοίταξε, ορισμένα παιχνίδια έχουν διαφορές, δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Αυτό ήταν, φίλε, πολύ δύσκολη σκούφο, παγίδα αυτό το μάτς. Άκου, για να το δικαιολογήσει τι κάνει. Κάνει μια κίνηση στο κεφάλι του, δίσανε ότι κρύωνε και κάνει το σώμα του μια κίνηση. Το είδα. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις προσθέσεις, γι' αυτό σου λέω. Τον αγαπώ. Εγώ το είπα πρώτος, τίποτα άλλο. Άστο. Λοιπόν, για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Και ειδικά όχι για αυτό που κάνει. Σου λέω για αυτά που είπε. Και για πολλούς λόγους. Δεν το ξεχνάει ποτέ. Δηλαδή
τον πόνεσε όσο πόνεσε και εμάς. Ακριβώς. Και μίλησε, μίλησε όπως θα μιλούσαμε εμείς όλο το διάστημα. Ναι, χωρίς να στρογγυλέψει πουθενά την κουβέντα. Κλείνοντας άπαξ διαπαντός τις πόρτες στους τρεις της Αθήνας. Με αυτά τους, τα οποία τους έζωε. Δεν είναι μόνο κλείνει, τους απαξιώνει και όλα. Συνέχεια. Δηλαδή, δεν θα συνέχεια. Ήθελα ποτέ να συνεργαστώ. Συνέχεια. Μαζί, γιατί είστε balance. Και ψεύτες. Shoots quality. Έτσι, mental aggressivity, λάκωμα, Παναγιώτης. Very important player. 4.85 θα με βάλει στην κλήρωση. Μπήκες ήδη. Και το Σάββατο το μεσημέρι έχει υπόψη ότι έκανε και μισή ώρα εκπομπή με τον κύριο Γιώργο. Αγόρι μου. Αυτά είναι, φίλε. Αγαπημένος Ηρίγος. Αγαπημένος Ηρίγος. Αγαπημένος. 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 Μεγάλος Πάοξης. Μεγάλος Πάοξης. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Εδώ. Ο σταθμός είναι full ΠΑΟΚ. Λέω, έχει πολύ πράγμα. Θέλετε Κόλκα, θέλετε Συρίγο, θέλετε Γιαννούλη, θέλετε Μπούντου, θέλετε Στέργιο Αναστασιάδη, θέλετε Τσακαλέα, θέλετε Γαβριλίδου, θέλετε... Έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Παπαδόπουλας, μετά. Όχι, επειδή που και που ακούω καμιά γκρίνια. Καμιά ψιλογκρίνια. Έχει. Πολλούς και δυνατούς. Πολλούς και δυνατούς. Έτσι. Πάμε στις τρεις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και σε η σένα. Η χαρά μας είναι λοιπόν ανεπανάληπτη για την ομάδα. Δεν μπορούμε να την εκφράσουμε πλέον με λόγια. Είναι το συνέστημα βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πώς... Δεν υπάρχουν λόγια για να το εκφράσω. Έτσι. Αλλά πέραν από αυτό θα ήθελα να σταθώ σε δύο κομβικά σημεία του αγώνα εχθές. Πέραν από το σκουφί του Λουτσέσκου που ήταν το ένα, ναι. Το άλλο θεωρώ ότι τόνωσε πολύ την ομάδα και τον Βιερίνια η συμπεριφορά του Τσαμούρη. Κυρίως το φάουλ που γίνεται και στέκεται μπροστά στην μπάλα, εκεί μου ερχόταν να σπάσω την τηλεόραση. Πραγματικά. Εκείνο ήταν και δεν το ανάφερε κανένας φιλάθλος από όσο ακούω από το πρωί. Όχι, του είπε κάποιος ότι μπήκε μπροστά να τον εμποδίσει και του λέει φύγε, κάτι στο πλάι να παίξω, φύγε ας πούμε. Έτσι. Εκείνο ήταν δηλαδή... Παίρνω από τα όρια. Δεν το... Με ερχόταν δηλαδή να κάνει. Γυναίκα είμαι και κάθισε με ερχόταν... Τείχος. Τείχος κάθισε ο άνθρωπος. Τι είναι αυτά ρε. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Το είπε και ο Κάκος. Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να γίνονται. Να μην τους βάζει η ΕΠΟ. Για ποιο λόγο τον έβαλε αφού ξέρεις. Θα έπρεπε να προστατέψει λέει, και το διαιτητή και την ομάδα. Μα είναι ένας διαιτητής. Εκτός ότι είναι λίγος γενικά. Ο οποίος είχε, του φορτώσανε ένα σφύριγμα που δεν έδωσε με τη Λαμία, ασχέτως που τρία άλλα δεν τα λέει κανένας, της καρδιάς στα πλευρά που πήγε να του κόψει τα νιάτα του Πασχαλάκη, την εύκολη αποβολή του Κάνιας, ένα χέρι επίσης που γίνεται από παίκτη της Λαμίας, αυτό αποσιωπήθηκε. Κάναν σημαία τους το σηκωμένο χέρι του Βερίνια που πρώτη-πρώτη το είπαμε εμείς, δώσ' το ρε το πέναλτι, δεν μας ενδιαφέρει. Δώσ' το! Το κάναν όμως Μπαϊράκι, έτσι. Δεν μπορεί να είναι φυσιολογικός αυτός. Μάλιστα θα βγει να περπατήσει σήμερα στον Πειραιά στη γειτονιά του. Καταλαβες. Οπότε και τον βάζουν αυτόν. Εντάξει. Είναι που είναι δικιά μας η ΕΠΟ, καταλαβες. Είναι που είναι δικιά μας. Γελάει θεωρώ όμως ότι αυτό που έκανε μπροστά στο Βιερίνια του γυάλισε το μάτι. Από εκεί και πέρα είδαμε έναν άλλον Βιερίνια, μια άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα γίνανε όλα πιο. Έτσι, πήρε ρυθμό η ομάδα. Το μαχαίρι στο στόμα. Το μαχαίρι έτσι, στο στόμα. Έτσι, αυτό. Αυτό. Γι' αυτό λέμε. Θα είναι το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα. Έτσι. Με γάμα εγώ λέω, επειδή είναι ο αρχηγός μπροστάρης. Έτσι, δεν υπάρχει ο αρχηγός, είναι... Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Κούλα 131. Φιλιά πολλά, να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε γυναίκες όπως βλέπετε, όταν είναι και κανένα τέτοιο δώρο. Πάμε γραμμές, ναι, δύο ακόμα μην παίρνετε γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Καλημέρα! Πέσαμε, μεθεπόμενος, ναι! Τέλειο, άστο να παίξει. Διάλειμμα. Υπενθυμίζω, Αλφα Πλαμ, κορυφαίοι ηλιακοί θερμοσύφωνες. Inox, γυαλί μέσα, καταπληκτικά πράγματα, υψηλή ποιότητα, τζάμπα νερό, άπαξ διαπαντός για 25 χρόνια. Καταπληκτικός δεν υπάρχει, 65-17-18. Ενημερώνεστε και με 12 άτοκες δόσεις, όχι πλαστικούρες, όχι δευτεράτζες, Αλφα Πλαμ, καταπληκτικός. Εκεί πάνω από 500 τοποθετήσεις στη Θεσσαλονίκη και όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε, πείτε ότι ακούσατε το σποτ στην εκπομπή. Ο Γιάννης σας κάνει εξαιρετικές τιμές. 65-17-18. Με Inox το ξαναλέω. Επένδυση γυαλί μέσα. Απόλυτα
απόλυτα ανθεκτική στις κακουχίες οι ηλιακοί θερμοσύφωνες από την Αλφα Πλαμ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, έτσι κλασική μουσική βάλε αγόρι μου! Έτσι, 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 ζου μου σου λέμε! Ζήστε το όλο αυτό! Και το Πούλμαν με τους παίχτες επάνω, τον Ιβάν, τον Ρασβάν και την κούπα με τα αυτιά να κάνει 5 ώρες από γωνία Αγγελάκη και Εθνικής Αμήνης να φτάσει, Τσιμισκή, να φτάσει στο Λευκό Πύργο. 5 ώρες. 5. Καλημέρα Κωστή, πες ένα ευχαριστώ από μένα στη Ρούλα από Αγρίνιο για την εξυπηρέτηση με τα εισιτήρια. Ήμασταν από τους τυχερούς που ζήσαμε ζωντανά την κολάρα του αρχηγού Ζουμού σου λέμε. Γεια σου Λάζαρε, η Ρούλα μας ακούει χρόνια, χρόνια Παοκτσάκη, πιστό. Γεια σου Πασχάλη, όχι Δημήτρη Πασχαλίδη. Πώς γουστάρουν αν είναι όλοι πια οι παρουσιαστές ότι ο Πάοκ είναι η καλύτερη ομάδα και αυτό βγαίνει από το στόμα τους τόσο κομπιασμένα. Πόσο γουστάρω, σχόλιο. Όταν ανατρέπουν δύο ακραία μπακ ένα μάτς, τι να πούμε. Από ποιο να φυλαχτείς. Όπως το λες. Τεράστια ποιότητα. Πάμε στις 5 γραμμές. Περιμένουν να ξαναπώ τελευταία φορά ότι το δώρο που δίνουμε σήμερα είναι καταπληκτικό, είναι πανάκριβο. Είναι μια κουζινομηχανή Bosch. 200 και ευρώ η αξία της. Θα την κληρώσουμε με τα σημερινά και με τα αυριανά. Εδώ είμαστε. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε. Καλημέρα! Μήπως γνωρίζετε τι είναι αυτό που πίνουν Κωστή όλοι αυτοί στην Αθήνα για να πούνε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και τι κολέβαλε ο Βιερίνια. Τον ορό της αλήθειας, ξέρω εγώ. Όχι Κωστή. Είναι σαν να έχουν πιει κόνιο και είναι στο τελευταίο στάδιο και προσπαθούν να το πούνε. Τι να, να πούνε. Ότι, ξέρεις, βγαίνει με δυσκυλιότητα. Να βάλουν το δηλητήριο από μέσα του. Με δυσκυλιότητα βγαίνει. Βέβαια, εντάξει, λέει. Δεν πειράζει όμως. Αυτούς. Άστος να έχουν αυτό να νομίζουν ότι είναι παροδικό. Δεν ξέρουν μα το αυτό χρόνο, είναι ότι τώρα αρχίζουν ότι, όλα. Από πέρσι ξεκίνησαν όλα. Ότι ο άλλος είναι μελοθάνατος σαν την ΑΕΚ. Θα γίνει όπως έγινε η Χάρτινη. Θα πέσει σαν χάρτινος πύργος. Έτσι. Ξέρεις για ποιο λόγο. Όταν τους βλέπεις να βγαίνουν και να μαλώνουν μεταξύ τους. Όταν βλέπεις τον άλλο να τον τσουκαλά να μαλώνει με τον άλλο στο στούντιο. Αυτό είναι φίλε. Να κράζει ο ένας τον άλλο. Όχι, έχει αρχίσει και γκρεμίζεται αυτό. Και δες τι παθαίνουν οι τρεις που τόσα χρόνια μας έβλαψαν. Δες λίγο, Μανώλη. Ο Γαύρος καταραίει. Τρώγονται, σκοτώνονται μεταξύ τους. Η Χάρτινη, πόσους βαθμούς διαφορά, ούτε ξέρω. Είδες, πήγε στην Ευρώπη, ξεφτυλίστηκε, 0 βαθμούς. Ο Βάζελος που έμεινε από την πίσω πόρτα στην κατηγορία, βλέπεις το χάλι του. Άρα, θεία δίκη. Όταν έρχομαι και σε κλέβω από το σπίτι σου και σου λέω και νομίζεις ότι δεν το παίρνεις χαμπάρι. 1, 2, 3, 5, 10 φορές και γελάω και λέω το κορόιδο. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα το υποστώ, θα το πάρω πίσω. Και τότε εγώ θα είμαι το κορόιδο. Εγώ θα χάσω ό,τι έφτιαχνα τόσο καιρό και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι και άμαθοι αυτοί στο να ακριβώς μην παίρνουν τίτλους. Τόσο καιρό, ειδικά τους γαύρους. Αυτό το πράγμα ήταν για αυτούς. Εκεί πατάμε. Σου λέω η καρδιά του πρωταθλητή. Πέφτανε πέναλτι. Να τίτλους, να Champions League, να λεφτά. Για να τους δω τώρα. Να τους δω. Ήρθε η ώρα να τρώω εγώ σπόρια και να τους φτύνω όσο αυτοί φτύνανε εμένα. Όχι μάου μάου. Όχι δε τι γίνεται, όχι αυτά. Απόλαυση, λοιπόν, φίλε. Εμείς πετάξαμε μια σαρβαντίνα. Πετάξαμε γαύρο. Κάναμε πλάκα. Αυτοί βγάζουν μαχαίρια. Κάνουν διάφορα. Μαχαιρώνουν κοριτσάκι. Καταλάβες, ακριβώς, μια κοπέλα ακριβώς, ακριβώς. Εμείς λοιπόν, κύριε εκεί πέρα, καβούρια δεν έχουμε και ούτε θα έχουμε. Εσύ θα είσαι εκεί πέρα μαζί τους, ενωμένοι όλοι και από τον ΠΑΟΚ, εργαλειμμένοι. Έτσι, έτσι, λοιπόν, γεια σου Τσουκρίδα! Βάλε με την κλήρωση, Ερικοστή. Φιλιά! Boy, boy, θα ετοιμάζω κάτι καλό να ξέρεις. Άντε, αγόρι μου, άντε. Boy, άντε, boy. Σε μεγάλη φόρμα. Και ο Τσουκνίδας και ο 533 έκανε βιντεάκι φανταστικό για την αιμοδοσία. 31 Μαρτίου είμαστε έξω από τον ναό. Για τη 17η αιμοδοσία μας. Ελάτε να σώσουμε ζωές. Δεν είμαστε απλά μια εκπομπή. Δεν είμαστε απλά μια συνηθισμένη παρέα. Είμαστε τα ζουμουσάκια. Πάμε μέσα στην τρέλα και την παραζάλη για τον ΠΑΟΚ μας. Πάμε να δώσουμε και αίμα να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας. Χαρούμενο αίμα θα δώσουμε αυτή τη φορά. Ναι. Γεια σας. Έλα, good morning. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Εδώ τα παουξάκια που δουλεύουν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης βρήκαν λύση για το αεροδρόμιο. Έχει πολύ αέρα εδώ και
οι προβολείς του αεροδρομίου κουνούν δεξιά και αριστερά και βάλαν τα δικά μας να τους κρέμασαν τους προβολείς για να κρατάνε σταθερά ψηλά. Αγόρι μου. Ουχ. Και η Άντραχτ, φίλε, σούπερ, έτσι. Δεν έχεις παραπώ. Περιμένω τη στιγμή να βρεθούν τα, ναι, δυο μας στην Ευρώπη. Θα γίνει, θα γίνει. Στο καλό όμως. Θα συντονιστείς, θα συντονιστείς. Και το καλό που μου άρεσε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι Φραγκφουρτιανοί, τους τρεις επιθετικούς μπροστά είναι και οι τρεις Σέρβοι και τους λένε το κοπάδι, βουβάλια που βάζουν πολλά γκολ μαζί. Και τώρα έχουν φιλικό Σερβία, Γερμανία και οι τρεις Σέρβοι που παίζουν μπροστά στη Σερβία θα είναι και οι τρεις Φραγκφουρτιανοί. Τους έχει πάρει η Μπάγερ, τους δύο. Όχι, και οι τρεις είναι Φραγκφουρτιανοί τώρα εδώ. Ναι. Οι δύο είναι δανεικοί. Τι είναι εκεί, λέω, αλλά θα πάνε, λέω, Μπάγερν, ο καλός ο Παστελωτής. Πού θα πάνε, Πού θα πάνε. Όχι, ο Έρνς μου φαίνεται είναι της Μπαρσελόνα. Θα τον πάρουν πίσω. Ναι. Ο ένας είναι Μπαρσελόνα, ο ένας είναι αγορασμένος και ο άλλος είναι δανεικός από την Άρσεναλ, θα σε γελάσω. Μάλιστα. Και τέτοια. Ενώ εμείς τον αγοράσαμε τον Ακπομ από την Άρσεναλ. Ωραίος! Να πω ότι σήμερα, συγγνώμη Κώστα, γιατί το θυμήθηκα. Σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαρτίου, δεν ακυρώθηκε κανένα γκολ του Τσούμπα Ακπομ. Σήμερα, Δευτέρα. Έτσι. Θέλω να το καταθέσω. Να μου πεις πότε θα βάλεις την εκπομπή με την κυρία να τραγουδάει, να μην ανοίξω. Δεν θα παίξει. Έχω δικλίδα ασφαλείας, βρε. Έχω μία δικλίδα που μόνο μία ακροάτρια. Η Αθηνά μόνο βρήκε τι κόλπο έχω. Για να μην παίξει. Είσαι κόλπατζης, Λοιπόν, άντε. Γεια σου, Κωστάκι μου. Γεια σου, Φραγκφούρτη μου. Και double φέτος. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια. Φιλιά πολλά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Ζήστε το όλο αυτό. Το πώς σκύβουν το κεφάλι που δεν μπορούν πλέον. Δεν μπορούν να μην παραδεχτούν την ανωτερότητα. Από πέρσι ήδη πήρα τον double. Και φέτος ο ένας μετά τον άλλον υποκλίνονται στην ποιότητα, στο ρόστερ. Και σκεφτείτε, έξω Πέλκας, έξω Καντουρί, έξω Βέρμπλουμ, έξω Μαουρίσιο και σαν να μην με ακουμπάει τίποτα. Να φεύγει ο κορυφαίος μου σκόρερ το Δεκέμβρη και η ομάδα όχι απλά να χαντακώνεται, να ξεδιπλώνονται οι αρετές όλων. Θυμάστε τι σας είπα την επομένη που βγήκαν κάποιοι και γκρινιάζανε, να τι θα κάνω τώρα. Γιατί κάποιοι καλοθελητές θέλαν να φέρουν την καταστροφή. Και πώς θα βάλετε γκολ τώρα και δεν υπάρχει και το χάσατε και έτσι. Τους βλέπετε. Πρώτος ο αρχηγός βγήκε μπροστά. Πρώτος. Με καμπανέλια σαν μενίρ. Βαριά σαν βράχια. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Επόμενος. Μέθ' επόμενος. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζούμου σου. Λέμε και κάθε που κρατιέμαι. Αγόρι μου. Κωστή, ένα από ότι θα μας αφαιρέσουν τρεις αφούς για τρομοκρατική ενέργεια του Βιερίνια με τη ρουκέτα. Αλήθεια είναι αυτό. Μείον 6 στον ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στο ΆΚΑ. Πάλι πρωτάθλημα δεν χάνουμε βέβαια. Και μείον 5 γιατί. Γι' αυτό. Άκου. Μιαβλός. Μιαβλός. Δεν μασάμε τίποτα. Δεν πέφτει. Με το που πήρε τον κόλ του Μάκος πρέπει να μάκεις όλο το ρεντίκι. Το νάτι ποταφιτέ, τρελάθηκα Κωστή μου, δηλαδή πραγματικά δηλαδή, και άλλοι στο μάτι τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσουμε το παιχνίδι μετά το πέναλτι. Μ' αρέσει που μας δίνει ρυθμό το φλάσου, το αλάρμ. Ναι, θέλω το ματέρα στην άγκρια σου μιλήσω. Λοιπόν, το ζήνω. Πάλι και στην κλήρωση, χαράλαμπος 908. Θα κάνουμε κανένα οτείο. Οτείο, φίλε. Έχει και ενικό αριθμό. Τα οτεία έχουν. Ναι, υπάρχει ότι. Α πούμε, οι τύψεις δεν υπάρχουν στον ελληνικό αριθμό. Δεν έχω μία τύψη τώρα. Απογευματάκι, α πούμε, έχω μία τύψη. Υπάρχει και στον ελληνικό το οτείο. Αυτιά δεν σημαίνει, στα ποντιακά. Ναι, είναι τα οτεία τα αυτιά. Το οτείο. Μπορείτε να πείτε για τη συνταγή και δεν κάνω τα παιδιά και τρελαίνονται. Σούπερ εργαλείο κληρώνω. Σήμερα και αύριο τα μηνύματά σα. Γεια σου Χαραλάπη! Γεια σου αγοράκι μου! Ζούμου σου αδερφέ μου! Ζήστε το όλο αυτό! Δεν πέφτει με τίποτα, το καταλαβαίνετε! Ρίξτε κουβάδες βρε! Ρίξτε παγοκολόνες! Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κόσμος! Στην παρασάλη του μέσα! Πάμε! 5 μάτς ακόμα έμειναν! Και 3 για το κύπελο 8! Γεια σας! Καλημέρα! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Good the boy! Καλημέρα! Τι γίνεται?
άρτια αφησής από Αθήνα. Δεν μπορείς να φανταστείς, Κωστή, τι μελαγχολία έχει πέσει στην Αθήνα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τους λες για πάω και λες και λένε... Κηδεία. Κηδεία κανονική, φίλε. Κανονικά. Σπάνε χαμόγελο αυτό στην άκρη το... στην άκρη το απ' τα χίλια το... ότι... μωρέ... Τι. Και καλύτερος είναι ο ΠΑΟΚ και... Α, έτσι, ε. Σαν να παθαίνουν κεφαλικό από μια μεριά, ρε. Ρε, θα ομολογήσετε όλοι, βρε. Όλοι θα σκύψετε με σεβασμό το κεφάλι. Ρε, όλοι θα αναγνωρίσετε. Όλοι. Ήμουνα στην Αθήνα για αγώνα. Ναι. Πήγαμε εκεί, κερδίσαμε 30 πόντους, κερδίσαμε. Επειδή ξέρεις... Μπράβο, ρε, Άγγελε. Μπράβο, ρε, Άγγελε. Περισσότερα παιδιά, ξέρεις, είμαστε παοξάκια μες στην ομάδα. Ναι. Τελειώνει το μάτς στα ποδητήρια και αρχίζουν και λένε... Πρέπει να σκεφτούμε, τα παιδιά τα δικά μου, έτσι. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά φέτος δύο πρωταθλήματα στο Βορρά. Ναι. Και έχουμε πέσει κάτω, αυτός που το είπε, και έχουμε πέσει κάτω και έχουμε λιανίσει, γιατί πάμε πολύ καλά κι εμείς. Μπράβο. Αλλά η ομάδα μας κάνει πολύ, εντάξει. Εγώ ψιλομελαγχόλησα όταν μπήκε το γκολ, γιατί λέω τώρα εκεί μέσα, άντε να κάνει. Μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο, ένα-δύο, καληνύχτα δώσει. Μετά όλοι ήταν με τα κεφάλια κάτω. Ξέρεις ότι ήδη κάποιοι άρχισαν να μελαγχολούν, γιατί τι θα κάνουμε που από Μάιο θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Έλατε. Συνηθίσαμε τον εαυτό μας φέτος όχι στα κόκκινα, όχι φλέβες πεταμένες, όχι σε εγρήγορση, όχι ένα μεθύσι, ένα ταξίδι φοβερό, ξέρεις τι γίνεται μετά. Το παίρνουμε και τέλος, φίλε. Τέλος, μετά πώς θα γεμίσουμε. Δηλαδή έχω ήδη μια μελαγχολία, ήδη. Και τώρα που πες μελαγχολία, σαν να έχω πιάσει το υπονοούμενο πώς ποια είναι η δικλίδα ασφαλείας, αλλά δεν θα την πω στον αέρα. Ξέρεις κάτι? Δεν ξέρω, κάτι μου γύρισε μέσα στο μυαλό τώρα, μετά από το χθεσινό του ΑΚΠΟΜ, κάτι μου γύρισε. Πες το ρε, στον αέρα, δεν φοβάμαι ρε, πες το. Θα μετρήσεις και τα χειροθέτα γκόλ, ρε φίλε. Όχι. Ωραίο αυτό που είπες, αλλά δεν ισχύει. Εντάξει. Δεν ισχύει. Να σου πω, αν ίσχυε έστω και μία στο 100 θα φίλε, καταρχήν είχα ξεχρεώσει ήδη. Εγώ. Ήδη. Άμα βάλεις αυτά που το ακύρωσαν, νομίζω είναι 4-5 πόσα. Κανονικά, όχι αυτά που ήταν όντως που ήταν άκυρα. Μιλάω για αυτό τώρα προχθές που απλά του χαϊδεύει το χεράκι. Ούτε στο μπάσκετ δεν δινόταν αυτό, φίλε. Φάουλ. Ούτε στο μπάσκετ. Και σε τι χρονικό σημείο έτσι κάνει ο Τσαμούρης αυτό. Μιλάμε για διαιτητική αλητεία 100%, φίλε. Σου κόβει τα πόδια. Φίλε, τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Να κάτσουμε να δούμε τα παιχνίδια με τους Έλληνες διαιτητές, σε πόσα παιχνίδια ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ και σε πόσα παιχνίδια δεν ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Έγινε, Άγγελε! Σε χαιρετώ! Ζουμουσού, αδερφέ μου! 291. Έγινε. Γεια σου, Άγγελε. 291. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Ναι! Παιδί! Τι να σε κάνω, ρε φίλε! Την πέλα πάω, τι να κάνω! Ξεκίνησα, σε πήρα τηλέφωνο από τον περιφερειακό και κοντεύω να φτάσω, δεν γίνεται με σένα! Στον περιφερειακό Βέρειας εννοείς! Στον περιφερειακό Βέρειας εννοείς! Όχι ρε, στην Αλεξάνδρεια είμαι απ' έξω! Αγόρι μου, είδες λοιπόν, δύο λεπτά δρόμος! Θέλω να σου πω! Πες ό,τι θες! Με πήρε υποφίλιο και έκλαιγε! Και μου λέει, ρε φίλε, λέει, αυτό το παλικάρι, το μαύρο, το μελαμψό που είναι και ωραίο, δεν μπορεί με τίποτα να βάλει γκολ. Τι γίνεται? Λέω, δεν ξέρω, πάρε τον Κωστή. Δεν μπλέκω. Λέει, και εγώ δεν θέλω, λέει, να τραγουδάω μια εβδομάδα, αλλά θα ανακαστώ. Λέω, είναι μουρτάρης και παλιοχαρακτήρας. Δεν θα βάλεις τίποτα άλλο. Όχι, θα βάλω. Στοίχημα, είναι στοίχημα. Θα βάλεις, έχω δικλίδα. Δεν. Το στοίχημα είναι στοίχημα, φίλε. Ναι, το ξέρω. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Για ποια τιμή ζούμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Κάτσα, είδα Total Football. Ναι. Πολύ λίγο αθλητική Κυριακή, γιατί γυρίζω στα άντερά μου. Εντάξει, φίλε. Τρομερή, για μένα προσωπική μου, πολύ δυνατή θέση του Κάκου. Ναι, είχε αρχή διαλόγου στο λόγο του, ναι. Είχε αρχή διαλόγου, ναι. Πολύ, γιατί για άλλη μια φορά δείχνει αρκομπλεξάριστος και θα πει αυτό που θέλει να πει και δεν τον ενδιαφέρει. Επίσης, πολύ σωστή τοποθέτηση από ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και πολύ μεγάλο χαρακτήρα,
Παπασταθόπουλος. Τεράστιος. Που πήρε θέση τόσο για τον γκολ που ακυρώσανε. Τεράστιος. Όσο και για το πέναλτι. Γιατί λέει, εγώ παιδιά παίζω στην ίδια θέση. Κάνω χειρότερα. Βέβαια. Και στο πέναλτι και στο σταμάτημα. Αυτά λέει είναι αρσενικός, φίλε. Και πολύ. Ναι, και πολύ μεγάλη αντιμετώπιση να πει: εγώ δεν γυρνάω ποτέ, παιδιά. Τι να αυτό να παίξω. Τι να γυρίσει, ρε φίλε. Ούτε για να κλείσω καριέρα, ούτε για να κλείσω τίποτα. Τι να γυρίσει. Πού να γυρίσει, ρε φίλε. Πού να γυρίσει. Δεν μου άρεσε καθόλου που συνεχίζει να είναι ρηπτικό για μένα ο Ντέμις. Εντάξει, συνέχεια. Ξεφτυλίζεται. Συνέχεια. Γιατί είναι κρίμα. Συνέχεια, φίλε. Συνέχεια. Αντίβαρο, φωνάζω όλη τη χρονιά. Μια παοξίδικη φωνή εκεί, μόνιμη. Με θράσος, με άποψη, ετοιμόλογο, μπαρουτοκαπνισμένο. Το λέω συνέχεια. Εγώ περιμένω του χρόνου ότι θα μας δείχνει το Open, γιατί θα φύγουμε από την Nova 99% και περιμένω αλλαγές και, και στην αθλητική εκπομπή αυτή. Θέλω να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και να σε ρωτήσω η αιμοδοσία την Κυριακή. Τι ώρα ξεκινάει 30, και τι ώρα 31 τελειώ, Μαρτίου 9 ξεκινάμε και όσο πάει 12, 12.30 μία υπήρξε αιμοδοσία που είχαμε 200 άτομα και φύγαμε 4 το απόγευμα. Αν έχει κόσμο δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε. Αν τελειώσουμε γύρω στη 12.30 μία συνήθως είμαστε τελειωμένοι. Αν εσύ δεν μπορείς εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα να έρθεις έξω από την Τούμπα, από το ναό μας, τότε οποιαδήποτε άλλη μέρα πηγαίνεις και δίνεις. Αν δεν μπορείς εκείνη τη συγκεκριμένη. Κωστή, ναι. Μία σημείωση. Νηστεύεις? Όχι. Εντάξει, γιατί θα περάσω αυτή τη βδομάδα από το στούντιο για να ξέρω τι θα φέρω. Θα έπρεπε, αλλά δεν. Δεν πειράζει. Φιλιά, φιλιά. Να το ρωτάω για να μην πάω χαμένα. Φιλιά, να μην φέρεις τίποτα. Φιλιά, φιλιά. Πάμε. Άντε. Τελευταία γραμμή. Τι, τρεις. Ναι, πάμ, έλα, καλημέρα. Όχι, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Έλα γεια, φίλε μου. Γεια σου. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά τους παοξίδες που πήγανε στο Αγρίνιο και κάνουν το Αγρίνιο Τούμπα. Αυτή είπε μεγάλο ρόλο για τη νίκη. Γιατί σαν να παίζανε στην Τούμπα. Τεράστια όψη. Τεράστια. Αυτή τι κόσμο έχουμε εκεί παοξίδες. Πολύ χάρηκα από το σύνδεο. Δύο φάρες για τον αγώνα. Μπράβο, μπράβο. Γεια σου Νέα Υόρκη μου, Ανδρέα μου. Ναι. Σε φιλό. Έτσι. Μπράβο, σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό. Θα τα πούμε αύριο. Μπράβο, να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Εγώ τελευταίος. Μπαμ μπαμ. Ρίξ την ατάκα σου. Γρήγορα λοιπόν, Δημήτρης, Κωστή, ξεκίνησε από το Ρίσο, έφτασε στο Λαγκαδά. Ωραία φίλε, sorry, τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτήστε μας, δεν μας ματιάσετε. Ρε εσύ να σε παίρνω τηλέφωνο και σε περιμένουμε. Τι να κάνω, παιδιά. Έτσι λοιπόν, πάντα να είμαστε εκεί. Ναι. Δύο πραγματάκια. Δώσε μου λίγο τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και στην κλήρωση. 8.38. Ωραία. Πάμε. Τα δύο βασικά. Ναι. Ο σεβασμός κερδίζεται και μένει. Σωστό. Όλοι αυτοί που ήταν πριν από εμάς και πέραν τα πρωταθλήματα δεν είχαν σεβασμό. Πολύ σωστό. Ακόμα και τώρα. Ειδικά για τον τρόπο που τα πήραν. Έτσι ακριβώς. Μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ο σεβασμός μένει για πάντα. Όταν είσαι και εσύ σταθερός. Ένα πολύ γρήγορο θα σου πω, βλέπω πριν πέρσι ένα παππούλι 70-75 χρονών, επειδή είμαι άνθρωπος τη νύχτα, εσείς δουλεύω τη νύχτα, μπαίνει σε ένα ταξί με μια πιτσιρίκα, την άλλη μέρα το συναντώ στο χωριό, του λέω εσύ, ποια πιτσιρίκα 35 χρονών, έτσι, ναι. Κοντά στα 70 και. Του λέω τι, πώς, λέει κομμενάκι και τι, στα γρήγορα στο λέω, και πώς την καταφέρνεις, παίρνω λέει ένα χαπάκι, τύπου Viagra, δεν θα πω το όνομα του, Cialis κάποτε. Ναι, Cialis, ναι. Και την καταφέρνω. Πάλι τον είδα πάλι, να μουρτάρεις παππούς. Τον είδα πριν 10-15 μέρες πάλι έτσι. Ναι. Τον είδα όμως και του μίλησα. Του λέω τι έγινε τώρα εδώ στο μαγαζί εκεί. Ήταν, λέω, τι άλλοι αυτοί. Πώς την καταφέρνεις. Τώρα λέει σταμάτησε λέει τα Cialis. Και τι συμβαίνει. Πάω και δεν το καλύτερο χάπι είναι το ασπρόμαυρο φίλε. Χάπι εν θα έχει καλημέρα. Χρονιά. Φιλιά. Φιλιά. Δεν πέφτει με τίποτα ρε. Δεν πέφτει. Ζήστε το όλο αυτό. Πάμε τέλος εκπομπής. Όλα τα μηνύματα και τα τηλέφωνα τα σημερινά. Αύριο θα μπουν στην κλήρωση για την κουζινομηχανή Bosch. Θυμίζω χορηγή δεύτερης ώρας Λουκάς Χαλβάς, εκπληκτικής ποιότητας. Εξάγει σε πολλές χώρες στον κόσμο η συνταγή από τους παππούδες από την πόλη, τη Γενέτειρα. Τη φέρανε από την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό είναι νούμερο 1. Σε εκλεκτά σημεία στην πόλη μέσα, όχι στα σούπερ μάρκετ. Μπαίνετε στο lucas.gr για να δείτε. Φυσικά δεν ξεχνάτε Sports Cafe Domino.
Το Play Cafe το επώνυμο, 950-950, ο Φωνάρες, μαγαζάρα, με χαμογελαστά πρόσωπα μέσα, με τρομερές προσφορές. Όλοι οι καφέδες, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11, 2 ευρουλάκια καθήμενοι, 1 ευρώ και 50 λεπτά το πακέτο. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όποιος πήγε, ξαναπήγε και ξανά και ξανά και ξανά και έφαγε κόλλημα, κόλλησε, γι' αυτό λέγεται λαδόκολα. 705-750 τη Λιβεριά. Δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται η Τρόικα. Πάει, 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 πάει.